καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτοσκοπικό πινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοβλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα μια αυθεντική, μια γνήσια, μια ατόφια ζουμουσάδα! Εννοείται με όλα τα αγνά υλικά. Τρέλα, παλιπεντισμό, μούρλα, φούρια, ενέργεια, αισιοδοξία, όλα όσα απαιτούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, έχω κοσόλα, έχω κοσολιέρι, Σωτήρη Δασκαλάτση, τα κάβεις μωρέ! Το γνήσιο τέκνο της ηχοληψίας, κυρίες και κύριοι, ο κοσολιέρης μας. Εδώ είμαστε, τσάτς στο μικρόφωνο, έφερε το μουτσουνάρα μου. Έχουμε και σήμερα να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε και σήμερα να δώσουμε υπέροχο δώρο, δύο τραπέζια στη Λαδόκολα θα κληρώσουμε σήμερα, να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να γουστάρετε, να πάτε να φάτε υπέροχα εδέσματα εκεί που γλύφετε δαχτυλάκια και ποδιών αν είστε βλήγιστοι, εκεί που χάνετε το τόπι από τις γεύσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε. Έχουμε αγώνα το βράδυ. Έχουμε αγώνα το βράδυ. Επισημένο, συγγνώμη αν γίνομαι λίγο ενοχλητικός. Θυμάστε πως μπαίνανε αυτοί οι τύποι, οι περίεργοι. Το νου σας έτσι. Έτσι. Το νου σας κάθε μέρα θα το βάζω αυτό. Κάθε μέρα θα το βάζω. Εννοώ το ηχητικό. Και νύχτα αν μπορούσα θα το βάζα. Μήπως τυχόν και αδρανήσει κάποιος. Μήπως και τυχόν, λέω τώρα, κάποιος χαλαρώσει. Από όλους μας, δεν το βάζω μόνο για τους παίκτες αυτό. Όλος ο οργανισμός, όλος ο ζωντανός οργανισμός που λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Από το πιο μικρούλι, από το πιο αγνό, από το πιο ασήμαντο μέσα εισαγωγικά, από ένα μωρό που νιώθει, μέχρι το νούμερο ένα που είναι ο μεγαλομέτοχος. Το νου μας, εννοείται, παίχτες, προπονητές, ακροατές, αναγνώστες, οπαδοί, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ηχολήπτες, όλοι είμαστε σε μία εγρήγορση. Δεν χαλαρώνουμε, δεν αδρανούμε, δεν κομπάζουμε, δεν αλαζονούμε. Φτιάχνω λέξη τώρα, δεν υπάρχει, αλαζονώ, αλλά... Δεν ψηλωνόμαστε χωρίς λόγο. Δεν ενθουσιαζόμαστε χωρίς λόγο. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και τετελεσμένο. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάνει ήδη κάτι χωρίς να έχουμε κάνει κάτι. Είμαστε στην πορεία για να κάνουμε αυτό το κάτι. Και στην πορεία αυτή χιλιάδες θα είναι τα εμπόδια που θα μας βάλουν. Αυτοί που τόσα χρόνια είχαν μοιρασμένη την πίτα μεταξύ τους... Και ήρθαμε εμείς τώρα να τους χαλάσουμε το γλυκό. Άρα το νου μας. Το λέω συνέχεια. Γίνομαι κουραστικός. Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει καθόλου. Γι' αυτό λέω κάθε φορά. 10 βήματα για το πρωτάθλημα. 4 για το κύπελο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και για το σημερινό παιχνίδι. Θέλω να πω... Εκ των προτέρων ότι οι 5, μάλλον οι 4, γιατί ο ένας πήρε, οι 4 που εχθές κερδίσατε εισιτήριο στην εκπομπή για το ΠΑΟΚ Λάρισα, θέλω να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 9 να αφήσετε και το κινητό σας και τα υπόλοιπα στοιχεία σας. Θα το ξαναπώ βέβαια, αλλά οκ. Okay. Χθες λοιπόν είχαμε την... Πρώτη δόση του κυπέλου, προκρίθηκε η ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος γάβρος, βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση. Θέλω να σας πω ότι 300 άτομα χθες τη νύχτα βρέθηκαν, επισκέφτηκαν, να το πω έτσι όμορφα και ωραία, γιατί όπως είπαμε κάποια στιγμή τελειώνει το παραμύθι. Δηλαδή, όσο και, ό,τι και να πει ο Βαγγέλας, ό,τι και να πει ο Καραπαπάς, ό,τι και να πει
ο Μπαρμπασάβας. Και αυτοί, ξέρεις, έχουν μια νοημοσύνη. Υπάρχουν και εκεί οπαδοί που σου λένε, για κάτσε λίγο. Για κάτσε λίγο, για μια στιγμή. Ωραία μας τα λες για την προπαγάνδα αυτά. Παίζω με την ΑΕΚ. Χάνω στο πρωτάθλημα και τα βάζει με τον ΠΑΟ και το Σαββίδι. Οκ, okay, το παραμυθάκι που έλεγε και ο Λαφούζος πέρσι. Του οποίου τη γύμνια την είδαμε φέτος. Φτάνεις κάποια στιγμή λοιπόν και ακούγεται μια γερή καμπάνα μέσα στο κεφάλι σου και λες, έψ, τι γίνεται ρε εσύ. Μήπως είμαστε για τον Μπίπιπ Καβάλα τελείως και άλλες πόλεις. Το λες, το φτάνεις μόνος που το αναρωτιέσαι. Μήπως είμαστε τελείως για τον Μπίπιπ Καβάλα τα ανάθεμα, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Μήπως είμαστε τελείως τσίου. Προφανώς δεν συμμερίστηκαν τις απόψεις του Βαγγέλα και των υπολείπων, του Κυρσάβα και του Καραπαπά. Δεν συμμερίστηκαν οι 300 οπαδοί του Γαύρου που βρέθηκαν στο Ρέντι για να υποδεχθούν την ομάδα τους και να φωνάζουν «Θρύλε, για θυμίσου τα πέτρινά σου χρόνια, πρωταθλητή σε κάναμε με πέτρες και καδρόνια». Ναι, εσείς τον κάνετε πρωταθλητή με τα καδρόνια. Ας μην ήταν εκείνα τα ξύλινα, εκείνες οι ξύλινες καλύβες που γκρεμίστηκαν άπαξ διαπαντός. Τις λένε κάποιοι, τις λένε και παράγκες. Εσείς τον κάνετε με τα καδρόνια. Και βέβαια και στο αγωνιστικό, γιατί έχει και ποικιλία μέσα το σύνθημα. Ομάδα μοντέλο την κάνατε μπουρ... Φαντάζομαι, επειδή κόβεται η λέξη στο διαδίκτυο και έχει παπάκια, ήθελα να ξέρω ποιος μαλαμπίμπιμ σκέφτηκε πρώτον ότι αυτό το πράγμα λέγεται παπάκι. Από πού και ως πού ρε γίγαντα. Τι είχες πει, πες μας, που το είδες ότι μοιάζει με παπάκι. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός. Αυτός! Ένα μηδέν που σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα μοιάζει με παπάκι. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Στην παρτιτούρα από το παπάκι πάει στην ποταμιά. Το είδατε ποτέ γραμμένο έτσι? Αυτό είναι το παπάκι πάει στην ποταμιά. Να κάνει τι δηλαδή? Ο άλλος, εντάξει, να σου πω κάτι, το ποντίκι μοιάζει με ποντίκι, ρε παιδί. Μοιάζει, ρε παιδί, με ποντίκι το άλλο. Ναι, οκ, okay, αλλά το παπάκι. Τέλος πάντων. Ομάδα μοντέλο την κάνατε μπουρ. Και έχει παπάκια, εδώ, διάφορα. Φαντάζομαι μπουρλό το εννοεί. Και ας μην κάνει ομοιοκαταληξία. Λέω εγώ τώρα. Αυτά γίνονται στους απέναντι. Η ΑΕΚ με τα ψέματα. Με τα ψέματα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πάλι ήταν ένα κάκιστο παιχνίδι. Το είδα όλο το ματς. Όλο το ματς. Λοιπόν, στο δεύτερο ανέβηκε και πέτυχε να μέσα σε δύο μέρες να τον κερδίσει τον Γαύρο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Αυτά γίνονται απέναντι. Επειδή από χθες ακούω το ερώτημα, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, τι θέλουμε την ΑΕΚ σε διπλή αναμέτρηση στον ημιτελικό, να πέσουμε δηλαδή τώρα πάω κάτω. Εγώ σας, η προφητεία που είχα κάνει βέβαια πας μετά Χριστό προφήτης Γάιδαρος, αλλά είχα πει θα περάσει η ΑΕΚ, θα παίξουμε με την ΑΕΚ ημιτελικό και θα παίξουμε τελικό με τη Λάρισα και θα πάει ο Βάζελος να μας κλέψει τον Χρήστο Δημόπουλο από το αεροδρόμιο. Το θυμάστε που το είχα πει? Αυτό θα γίνει, δηλαδή θα πέσουμε με την ΑΕΚ, θα αποκλείσουμε την ΑΕΚ, θα παίξει Λάρισα Πανιόνιος, θα αποκλείσει Λάρισα τον Πανιόνιο, θα πάρουμε το πρωτάθλημα στις 6 Μαΐου και στις 12 θα πάμε να παίξουμε τελικό ΠΑΟΚ Λάρισα και θα βγει ο Βάζελος, ποιος Βάζελος, αλλά λέμε τώρα, να μας κλέψει το φωνιά τον αντίστοιχο φωνιά, τον Μπρίγιοβιτς είναι τώρα, να μας τον κλέψουν από το αεροδρόμιο. Μεταξύ σοβαρού και αστείο αυτά τώρα όλα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι όλη η εκπομπή δηλαδή. Έλεγα λοιπόν, επειδή ακούω από χθες τι θέλουμε την ΑΕΚ σε διπλή αναμέτρηση, τι θέλουμε στον τελικό, να ξεμπερδεύουμε ρε παιδί μου με το πρωτάθλημα, γιατί ο τελικός είναι 12 Μαΐου, αργή μετά, δηλαδή να περάσουμε τώρα εύκολα επειδή είναι επιβαβρημένο το πρόγραμμα και για το πρωτάθλημα να περάσουμε είτε τον Πανιόνιο είτε τη Λάρισα ρε παιδί μου και άστο κύπελο. Μία μικρή αλλά σημαντική επισήμανση. Πρέπει πρώτα σήμερα να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Από σήμερα το βράδυ, από τις 9.30 και μετά, θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Πώς την ΑΕΚ, τι πιστεύεις? Όχι, πρωί, στην μπουγάτσα. Σε διπλή αναμέτρηση τελικό. Περάσαμε εμείς. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Αυτό εκεί είναι, με βγάζω φλίκτενες. Θα πεις φοβάσαι, δεν φοβάμαι κανέναν. Ανησυχείς, δεν ανησυχώ καθόλου.
προβληματίζεσαι, ουδόλος. Τότε δεν μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, ρε παιδί μου. Να είναι αλλού το μυαλό. Ασχοληθήκαμε με τα δάκρυα του Μποτία, παρεπιπτόντως ακόμα τον πονάει ο σπασμένος βέρκος τον Μπερμπάτοφ από την αγωνιά που του έριξες. Εσύ που έκλαιγες επειδή έμαθες ότι η Φουρέιρα δεν είναι Μεξικανή, στο πάνε μετά. Λέω, επειδή την είδα τη φάση 2-3 φορές και τώρα το πρωί και προθέτει και μου γυρίζουν τα μάτια, είναι τόπα για να πω για την εκπομπή. Τον βλέπω που σηκώνεται και πάει να του σπάσει τον αυχένα. Μιλάμε για αγωνιά στο σβέρκο να σε αφήσει στον τόπο. Λίγο πιο πάνω στο κεφάλι, πίσω στο τεταρτημόριο στην παρακεφαλίδα, σε αφήνει στον τόπο. Και σηκώνω τον ποτή εκεί, δεν είδα κανένα δάκρυ να κλαίει. Δεν είδα τίποτα να φεύγει, τίποτα. Δεν είδα. Τέλος πάντων. Λέω λοιπόν, εμείς το νου μας σήμερα. Ο Ατρόμητος, εύκολη ομάδα δεν είναι. Εύκολη την βραδιά θα την κάνουμε εμείς. Αν μπούμε και το μυαλό μας είναι στο πρωτάθλημα, στην επόμενη αγωνιστική, στα σερί, σε αυτά έτσι αλλιώς και υποτιμήσουμε τον Ατρόμητο, δεν θα έχουμε ένα ωραίο βράδυ. Επειδή λοιπόν θέλουμε να τελειώνουμε, να διεκπεραιώσουμε την υποχρέωση που έχουμε, το καθήκον μάλλον, όχι υποχρέωση όπως έλεγα χθες, έχει διαφορά. Η υποχρέωση είναι πάμε στη χοντρή θεία με το μουστάκι και τα στραβά δόντια, μύτη Άρης Καρασαβίδης, αυτιά Νασιόπουλος ή Μπακατσιάς, δόντια Γεωργίου, πόδια Πιέρ Λιντμπάσκι ή Καρούλιας ή Χάντς Πέτερ Πρίγκελ, Μπούτι, Μέση Τζον Μπάρντς, Σκάι Μίτι, λίγο βλέμμα Τρίφων Ιβάνοφ, τον μπακ αυτό ο Βούλγαρος, αυτό είναι ένα κράμα, έτσι βγαίνει η θεία. Μαλλιά Τζαλακώστας, πλαγιοδάνιο, τα παίρνω από το πλάι, τα περνώ απέναντι γέφυρα, παίζω γέφυρα στον περιφερειακό, είναι το μαλλί, και τα δένω και με κορδελιά γύρω από το αυτί όταν έχει πολλά μποφόρ. Αυτό είναι, λοιπόν, η επίσκεψη σε αυτή τη θεία η οποία θεία, τροπή σου. Τροπή σου! Πια! Το μυαλό σου όλο στην μπάλα! Η σκηνή δε που σου λαδώνουν το μαλλί για να πας σε πιτσιρικάς και πρέπει το μαλλί να είναι ίσιο αυτά και... Α! Και λίγο λεκές από σοκολάτα που έχεις που αυτό το γλύφω το μεγάλο δάχτυλο τον αντίχειρα και στο περνάω από το μάγουλο για να σου σβήσω την μουτζούρα που υπάρχει από τη σοκολάτα. Το να πας σε αυτή τη θεία λοιπόν που είναι το κράμα όλων αυτών που είπα νωρίτερα, αυτό είναι υποχρέωση. Υποχρέωση είναι να θυμάσαι την επέτειο του γάμου σου, λέω. Αυτό εδώ δεν είναι υποχρέωση, είναι καθήκον. Να τελειώνουμε σήμερα, επιτρέψτε μου λίγο, δεν είναι γκρίνια, είναι απλά ένα ταρακουνηματάκι θέλω ρε παιδί μου, θέλω να είμαστε σε γρήγορση. Δεν θέλω να χαλαρώσουμε, επειδή πολύ λίγους και πολύ λίγο άκουσα να συζητάνε αυτή την εβδομάδα για την αναμέτρηση κυπέλου με τον Ατρόμητο, τον επαναληπτικό του 2-0, ξέρω πολύ καλά πόσο έχει έρθει ο πρώτος αγώνας. Με αυτά πάντα λίγο με πιάνει ένα σφιξιματάκι, επειδή δεν ασχολείται κανένας αυτή την εβδομάδα. Ασχοληθήκαμε με τις κλάψες του Βαγγέλα, με τα κλάματα του Μποτία, ασχοληθήκαμε με τα επεισόδια που έγιναν στο Καραϊσκάκη και πρέπει φυσικά να αφαιρεθούν βαθμοί. Α, κύριε Εισαγγελέα, με τα μάτια τα ωραία. Για τα έσχη της Τρίπολης, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, δακρυγόνα, διακοπή του αγώνα, είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, αυτά, θα επιληφθεί κανένας, θα ασχοληθεί κανένας, ρωτάω, ή και εκεί θα γίνει... Η λεγόμενη γαργάρα. Δεν είχα τόσο σάλιο ή πια νερό παρεμπιπτόντως. Δεν είμαι σαύρα. Θα επιληφθεί κανένας. Λέμε τώρα. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, κορυφαίος, 51 χρόνια εμπειρίας. Και την κινητά Huawei αυτό το διάστημα. Υπέροχα. Επίσης, καφεμάγαζο, καφές, εσπρέσο, βέντο, κορυφαίος στο είδος του. Και σοκολάβε, εξαιρετικές γεύσεις σοκολάτας. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο, το ζώο με Z, με το Z, καφεμάγαζο.gr να ενημερωθείτε. Υπέροχα πράγματα, υπέροχα αρώματα. Και βέβαια όλα στα όρθια, οι δυο ψυσταριές, Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφόρο Στρατού. Ο κορυφαίος γύρος της πόλης εκεί, ζουμερό κοτόπουλο να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Χορηγή μας. Μπαμπαμ. Πάμε λοιπόν σήμερα. Βάλε εσύ αγοράκι μου, μπες λίγο σιγά σιγά έτσι σε ένα mood
Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου, αγοράκι μου. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου λέμε. Αφιερωμένο στις ρεζέρβες που θα μπουν να παίξουν σήμερα. Δηλαδή, όποιος μπει σήμερα, έγινε πολύ ωραία κουβέντα του Λουτσέσκου με τον Μάτωνε. Ρε, Λεωνάρδε, έλα λίγο εδώ, παιδί μου. Μάλιστα, έλα, μίστερ. Μου λες, εσύ, πώς τη βλέπεις τη δουλειά, ξεκούρασες καθόλου, γιατί κουρασμένος είμαι. Λέω ρε παιδί, παίζει συνεχόμενα. Έλα βρε τώρα βρε, σε παρακαλώ ρε, τι μια φορά την εβδομάδα παίζουμε. Σοβαρολογείς, με βλέπεις, είμαι βιονικός. Το βλέμμα μου το βλέπεις, Mr. Asvan. Γυαλίζει λίγο το μάτι, βλέπει το βλέμμα του τρελού και του λέει, αγόρι μου παίζει. Ε παιδί μου να σε ξεκουράσω. Από τι να με ξεκουράσεις που είμαι έτσι. Με τη διάθεση έτσι, μη μου ρίχνεις κρύους κουβάδες. Νερό επάνω, αφού βλέπεις ότι είμαι σε μία ανόρθωση, είμαι σε μία κατάσταση που δεν καταλαβαίνω τίποτης. Μη με κόβεις, μη με κόβεις, μην ανοίγεις. Μη μου μιλάς για τη θιά την άλλη που περιέγραφε ο Κωστής πριν. Με τα στραβά δόντια να πούμε και τα στραβά λίγο αλήθωρο και τα πόδια να πούμε στάση προσοχής, περνάει μπάλα από μέσα. Είναι λίγο στραβά τα πόδια. Ναι ρε παιδί μου, οφείλω εγώ να σε ρωτήσω. Μήπως να σε ξεκουράσω. Πρώτος ο άνθρωπος σου λέει πες συνέχεια αυτός. Πες συνέχεια, τη χτυπάμε συνέχεια ξύλο. Το φτύνουμε συνέχεια να μην το ματιάσουμε. Το σταυρώνουμε συνέχεια. Το μάτος. Και τον έπιασε και το ρώτησε. Λέει μήπως αισθάνεσαι κάποιος κουρασμένος. Μη μου ρίχνεις κρύο νερό πάνω. Βλέπεις κρεμάω καπαρτίνες επάνω. Κάνει μονόζυγο κάποια άμα θέλει. Κρεμάω αρνί ολόκληρο το Πάσχα. Μην, σε παρακαλώ. Βλέπεις. Παίζω και baseball άμα θέλω. Άρα μη μου την ρίχνεις τη διάθεση. Μη μου την ρίχνεις τάρατε. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Λέει, αλλά μη μου την ρίχνεις ρε παιδί μου. Εντάξει. Ξέρετε, ο ρυθμός είναι σημαντικός. Εφόσον λοιπόν ο παίχτης λέει εγώ μπορώ, παίζει σήμερα. Αριστερά, μάλλον θα ξεκινήσει ο Αζεβέδος, ο οποίος, ακόμα περιμένουμε βέβαια, στην πάρα πολύ εύλογη απορία που προκύπτει, που γεννάται τα παιδιά του Αζεβέδο ποιον είχα πατέρα. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ο ίδιος ο Αζεβέδο. Μεγάλωσε λίγο το μαλλί αν είδατε. Έτσι έπρεπε να είναι. Γι' αυτό δεν έπαιζε νωρίτερα. Μην ακούτε τι λένε τώρα. Ο Πρίγιοβιτς είναι εκτός 18ης γιατί έχει ένα θέμα ουρολογικό, λέει. Να είδετε άμα σε μια ομάδα πνέει ούριος άνεμος ή όπως σκέφτηκα ακατάλληλα, θα το μοιραστώ μαζί σας, θα προσπαθήσω με όμορφο τρόπο όταν το χρησιμοποιεί συνέχεια μπορεί ρε παιδί μου και να χρειαστεί κάποια στιγμή και μια ξεκούραση. Εγώ έτσι το μεταφράζω το για ουρολογικούς λόγους, έμεινε εκτός 18ης. Συνέχεια τη χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος μέσα έξω, αυτά και τα λοιπά. Όταν χρησιμοποιείς πάρα πολύ το χέρι σου, μπορεί να πάθεις την όσο των τενιστών, έτσι δεν είναι? Τενοντίτιδα, πώς το λένε? Tennis elbow, που λέει και ο Σωτήρης που είναι στο χωριό του, έτσι το λένε και... Λοιπόν, ο άλλος, ξέρω εγώ, κάνει καθιστική ζωή, κάνει κύστη κόκκιχα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, σηκώνει βάρη και παθαίνει κύλι. Ο καθένας είναι τι, ο Πρίγιοβιτς, επειδή αυτό χρησιμοποιεί πιο συχνά, για ουρολογικούς λόγους, φίλε, ξεκούρασε τη λίγο, κρύωσε την, βάλ την κάπου να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, γιατί τελευταία άρχισε και παστελώνεις και εκτός έδρας, δυο-δυο. Γι' αυτό λοιπόν ξεκουράσου. Ευθύμη Κουλούρη, απευθύνομαι σε εσένα, ευθέως και απευθείας. Αν δεν ακούς, ξέρω, ακούνε οι δικοί σου άνθρωποι. Σήμερα είναι μια τέτοια ευκαιρία να δείξεις ότι δικαίως δεν πάρθηκε center for. Έβλεπα χθες αυτό τον Κόντε και μου τρέχαν λίγο τα σαλάκια, θέλω να σας πω. Δηλαδή θα γυρίσω ξανά εκεί, αλλά θέλω να πω. Σήμερα, Ευθύμη μου, είναι μια χρυσή ευκαιρία να αρπάξεις την κατάσταση από τα μαλλιά, να, με το που θα μπεις, παστέλωσε ένα-δυο γκολάκια και να σου πούμε μπράβο. Είναι μια πολύ ωραία περίσταση ο επαναληπτικός, ο προημιτελικός του κυπέλου. Γιατί όχι από ό,τι φαίνεται, εσύ θα παίξεις βασικός.
Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία. Μην φύγει ένα ακόμα μάτς και πούμε σεντερφόρ. Πάλεψε, έτρεξε, μόχθησε. Ναι, κανένας δεν αντιλέγει. Κανένας δεν αμφισβητεί το θέλος σου. Κανένας δεν βάζει στη ζυγαριά της αμφισβήτησης την λαχτάρα που έχεις να παίξεις. Σε καμία περίπτωση. Δεν τίθεται εν αμφιβόλο η όρεξη που έχεις. Κανένας δεν είπε ότι μπαίνεις και είσαι αδιάφορος. Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας, στο center for, υπάρχει το αμήλικτο ερώτημα. Πόσα. Πόσα. Εδώ άλλος τα παστέλωνε το ένα μετά το άλλο και φτάσει 10 γκολ. Και επειδή δεν είχε βάλει εκτός έδρας, ξεκίνησε ήδη μουρμούρα. Γιατί βάζει, λέει, μόνο εντός. Πήγε μετά, άρχισε να τα παστελώνει και εκτός. Μια χαρά. Στο λέμε με αγάπη, δεν το λέμε ευθύνη μου. Ούτε με απαξίωση, ούτε με ηρωνία, ούτε με εμπεγμό. Δεν είναι του χαρακτήρα μας. Όμως, σήμερα λοιπόν που σου κάνω πεντάλεπτο αφιέρωμα, δικαίωσέ μας. Να έρθουμε αύριο και να πούμε μπράβο ρε κουλούρι που έβαλες και τον γκολ και καθαρίσαμε και την πρόκριση. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν θα μπει σήμερα ο Μουρλέν. Υπάρχει μια περίπτωση. Το ότι είναι στον πάγκο είναι, δεν ξέρω, όπως λένε, θα ξεκινήσει με τον Μπασχαλάκη κάτω, εκεί δεν υπάρχει καμία, κανένα σκόντο. Κύριε Σκίμπε, Herr Skibbe, Entschuldigung, wir haben ein Torwart hier. Hallo, Herr Skibbe, Συγγνώμη, δεν τρώει όχι γκολ, δεν τρώει ούτε φαΐ, δεν τρώει ούτε προσποίηση. Δεν τρώει ούτε παπά, ούτε παραμύθι το παιδί. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή, να κρεμιέται ανάποδα για να κάνει την νυχτερίδα. Βραβεί. Πιάνει τα χαμηλά, πιάνει τα ψηλά, πιάνει τα συρτά. Πιάνει τις έντρες. Πιάνει ένα φίλο του στα πράσα που έτρωγε κάτι πράγματα νύχτα στο ψυγείο. Πιάνει δορυφορικά κανάλια. Πιάνει μια θέση στο λεωφορείο. Δηλαδή ό,τι μπορεί να πιάσει, το πιάνει. Μόνο ψήρες δεν έχει πιάσει. Για να καλέσεις ποιον. Αυτόν! 1-0. Αυτό είναι που λέμε πάσα τον εαυτό μου. Σαν αυτό το γκολ που είχαμε βάλει με τον Βάζελο που ο Μπίσεσβαρ τον περνάει. Περνάει τον... Ποιος ήταν ο Κουτρουμπής ήταν. Που περνάει την μπάλα, τη στέλνει στα Μάλγαρα, πάει από πάνω σέιχ σου και ξανασυναντιούνται να πούμε έξω από την Κατερίνη. Το ίδιο πράγμα τώρα. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο Πασχαλάκης, εκτός και αν θεωρείται ότι είναι εποχιακός και ότι θα τον καλέσει το Πάσχα, περιμένει να έρθει το Πάσχα, ας πούμε, και ότι επειδή ήταν Χριστουγεννάκης ο προηγούμενος, γι' αυτό δεν μπορώ. Τον καλοκαιράκι θα καλέσω μετά. Κανονικά έτσι πάει δηλαδή, ο Φθινοπορούλης και αυτά. Είναι το Πάσχα της εποχής, δεν ξέρω. Δεν είναι. Τι περιμένεις, για να καλέσει τι, τον Καπίνο που δεν παίζει, που παρεμπιπτόντως πάει από τη μία ομάδα στην άλλη. Στην Νότιγχαμ, από τον Ολυμπιακό θα πάει στην Νότιγχαμ. Από το Μαρινάκι τη μία ομάδα θα πάει στην άλλη ομάδα του Μαρινάκι. Okay. Να καλέψει. Ποιος είναι πιο άξιος για να φορέσει τη... Όχι να τον καλέσει απλά, να τον χρήσει κατευθείαν βασικό με αυτά που έχει κάνει. Ποιος. Να καλέσει βεβαίως και το Γιαννιώτη του Ατρομήτου. Πολύ καλή χρονιά το παιδί. Αλλά κατά τα άλλα τι. Τη ΣΑΕΚ παίζει μία ο Μπάρκας, μία ο Τσιντότας, μία ο ένας, μία ο άλλος. Το Ολυμπιακό δεν το ζητάμε, γελάει ο κατεπικραμένος, δεν υπάρχει, παίζει ο πρωτό εκεί, είναι ξένος. Τι άλλη είναι δηλαδή για να καλέσεις. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν έχω το παιδί, το έχουμε δει τον Πασχαλάκη, αλλά δεν κάνει μια συγκλονιστική χρονιά, δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Φανταστείτε να έπαιζε ο Πασχαλάκης τέτοια μάτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή τη ΣΑΕΚ. Τον έχει καλέσει από το δεύτερο μάτς. Αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, υπάρχει συγκλονιστικό μήνυμα το οποίο στέλνει ο Βροχής. Βασιλάκι μου, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Χθες είδα τις κλήσεις, μετά. Πώς θα το διαβάσω αυτό τώρα. Δεν διαβάζετε, φίλε. Ο Ούτσος, γλιτώνω ένα γράμμα πριν. Βάλτε εσείς ποιο θέλει. Δεν είναι το Λάμδα. Δεν είναι ο Λούτσος. 427 π.Χ. 347 π.Χ. Ήταν αρχαίος Έλληνας Ανθοπόλης από την Αθήνα, ο οποίος έγινε γνωστός και έμεινε στην ιστορία για την ομορφιά, τη γοητεία και το ευγενές του χαρακτήρα του. Ισχύει όντως αυτό, είναι Wikipedia, φίλε, μου το έχει ξαναστείλει άλλο. Παρόλο
που υπήρξε φτωχός, ήταν ο πιο περιζήτητος γαμπρός. Και όλοι οι πατεράδες προόριζαν τις ομορφότερες κόρες τους για το τσο. Εξού και η φράση «το κορίτσι αυτό είναι για το τσο». Ήθελε πραγματικά δηλαδή, την προόριζε και έλεγε «Επ, όχι αυτή η όμορφη! Εμένα πότε θα μου βρείτε γαμπρό! Θα σκότωθα!» Το καημέ ο Μπέκ, δηλαδή πραγματικά έχει. Ενώ είναι ταινία, λυπήθηκα τόσο πολύ, τόσο έντονα μέσα μου για τον Βέκο. Ο οποίος φρακάρει στον υπόνο που είναι μέσα στο σπίτι. Δηλαδή έρχεται, πάει να βγει, έρχεται ο γαμπρός και έχει φρακάρει, τον χαιρετάει από μέσα στον υπόνο. Δηλαδή, τι λάτρια, βρες λίγο σε παρακαλώ αυτή, πού θα τη βρούμε αυτή. Ασχοτωθώ! Τι λέγαμε, α! Εξού και η φράση λέει, το κορίτσι αυτό είναι για το... Όσο μεγάλωνε, οι γυναίκες τον λάτρευαν ακόμα περισσότερο. Όταν περπατούσε στο δρόμο, υπήρχαν ασυγκράτητες γυναίκες που έτρεχαν, τον φιλούσαν παντού, τον μύριζαν, τον χάιδευαν και τέλος πάντων έκαναν και διάφορα άλλα που δεν μπορώ να τα πω. Όλες αυτές ήταν πραγματικά για τον... Πραγματικά ήταν αδύνατο να βγάλει κανείς τον... από το μυαλό της γυναίκας τότε. Και από το 347... προ Χριστού που πέθανε, κυκλοφορεί η φράση «το κλαίγανε». Ανθοπόλης. Επειδή ήταν Ανθοπόλης, γι' αυτό λένε στο... λουλούδια, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν ένα τέλειο μπουμπούκι. Θέλω πραγματικά να σταθώ. Μα σε ακούω μέσα από την ομίχλη, αλλά να μην σε βλέπω. Αξία ανεκτήμητη. Όντως, αξία... ανεκτήμητη. Πολύθρος λαγός του Κοσμά και της Δαμιανής, το γένος Παπατρέχα γεννηθήσει στρεχαλιτό Ιωαννίνων και η Χαρίκλια Αναγιανά... Βλέπει ότι παντρεύεται η αδερφή της. Μένει να έρθουν εις γάμον. Με κατέληψε σε μένα τη Δάμηρη. Παντρεύεσαι Πολύθρο και μένα με ξέχασες. Είδε ότι παντρεύεται ο Βέγκος. Θεία μου, θεία, άνοιξε να σου μιλήσω. Έλα μην κάνεις καμιά κουταμάρα πάνω στο άλθος της ηλικίας σου. Είναι και ήρων. Σπάσιτς, σλάτζιαν σπάσιτς. Σπάσε! Να σου φέρω ένα μαντολίνο. Έλα θεία, ας το παραθείο. Θα σου βρω και σε ένα θείο. Ας το παραθείο, θα σου βρω και σε ένα θείο. Θα κάνω με δάφτινε. Τι ωραίος πως. Έλα καλέ πιτζάκο, τι σου λέει ο Πολύδωρος. Έλα θα ανοίξεις θεία. Τώρα θα σου πω εγώ ζουρδί. Μπουκάρι! Τρέχει τώρα, τη γυνηγάει στα ράτσες. Οφείλω να ομολογήσω ότι την έμπνευση προέκυψε από το κλάμα που έκανα μέσα στην τη Δευτέρα, έτσι, το κλάμα Ευαγγέλης, Μποτία και τα λοιπά, και τα λοιπά, που μου είπε ο ακροατής, βγήκε και είπε, δεν είμαι τώρα ποιος συγκεκριμένα ακροατής, αυτός ένα μηδέν, ότι ακριβώς αυτό θύμισε, λέει, την κλάψα αυτή. Αυτά που λέτε, παιδιά. Καλημέρα στο Lutenside. Πρωί-πρωί. Καλημέρα. Γεια σου, Νανούκα. Εντάξει, το πάω, βλέπεις, όσο μπορώ. Όσο μπορώ, όσο μπορώ. Λοιπόν, ξαναλέω ότι μετά τις 8.30, περάσαμε δηλαδή, τώρα με το που θα γυρίσουμε, θα ανοίξουμε γραμμές, θα βάλουμε στη διαδικασία τα τηλέφωνα και δύο τραπέζια στην Λαδόκολα. Θέλω να πω, επειδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε ομάδα, ούτε ιδεολογία ποδοσφαιρική, ότι σαν σήμερα έφυγαν 21 νέα παιδιά στη μεγάλη καταστροφή, στο τραγικό συμβάν της θύρας 7. Αυτά δεν έχουν. Διαβάζω, έτσι και ο μικρός Αβίδης έκανε ανάρτηση, αθάνατη, αλλά θέλω να διαβάσω την ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύνδεσμου Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, όπως και ο κάθε φίλαθλος του ΠΑΟΚ ανά τον κόσμο, γνωρίζοντας από πόνο αδικοχαμένων αδερφών οπαδών του, ξέρει ότι σήμερα είναι μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας σε επίπεδο οπαδών ελληνικών ομάδων.
21 ερυθρόλευκες ψυχές μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα χάθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν από το γήπεδο. Ξέρουμε ότι εκεί βρήκατε πολλά από τα αδέρφια μας, τα παοκτσάκια. Και άλλα αδέρφια μας ήρθαν μετά από εσάς. Και πλέον βλέπετε μαζί τα μάτς στο γήπεδο των Αγγέλων. Χωρίς διαχωριστικά. Χωρίς κάγκελα. Χωρίς αστυνομίες. Και χωρίς να παίζει ρόλο το χρώμα των κασκόλ. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να υποστηρίζετε και να τραγουδάτε για την ομάδα σας. Όπως πρέπει να είναι ο κάθε οπαδός. Ποτέ ξανά νεκρός οπαδός, αδέρφια. Ζήτε, εσείς μας οδηγείτε. Δεν θέλω να προσθέσω ούτε κόμμα. Ούτε κόμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, μπουκάραμε. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, Vento Espresso. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο και βλέπετε υπέροχα πράγματα για τις εκλεκτές και τσοκολάβ, υπέροχες γεύσεις στη σοκολάτα, υπέροχη γεύση στον καφέ. Στο καφεμάγαζο.gr. Θέλω να σας πω ότι από εδώ και στο εξής, τούδε και εφ' εξής, θα βάλουμε και τα ονόματά σας για δύο τραπεζούκλες στη λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς το νου σας απόψε. 7:30 το νου μας έχουμε, να τελειώνουμε με αυτό, να περάσουμε και από αύριο θα συζητήσουμε για το δευτεριάτικο. Μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίει σήμερα. Ναι. Γεια σας. Με το δεξί μπαίνω. Με το δεξί βεβαίως με το δεξί. Εξώ αν είσαι αριστεροπόδαρος. Δεν είναι. Όχι δεν είμαι. Είμαι ο αβάπτιστος. Ο αβάπτιστος βαφτίζεται το ζουμουσάκι της εκπομπής. Πήρα τη Δευτέρα και σου είπα για τη θεία του Βέγκου. Τ' άκουσα πριν. Εσύ είσαι ρε φίλε. Λοιπόν άκουσα. Καταρχήν αποθεώνεσαι. Αποθεώνεσαι γιατί εσύ μας οδήγησες εκεί. Από σήμερα είσαι ο θείος του Βέγκου. Συμφωνείς? Αφού δεν είμαι θεία, ό,τι θες. Όχι, ρε τη θεία τώρα, δεν είναι. Θα σκοτωθεί! Θα έρθεις, θα έρθεις από εδώ να παραλάβεις, να παραλάβεις τραπέζι για να πας να φας. Ή στο όλα στα όρθια ή στη Λαδόπολα. Αυτό σε όποιον το μπορεί. Ναι, αλλά εγώ εσένα ήθελα να στείλω όμως. Εντάξει, okay. Εγώ θέλω να έρθω για να σε δω μια μέρα. Να έρθεις, φίλε, γιατί θα δεις ότι πέρα από αυτή την τρομερή ευφυΐα, την ταχύτητα στη σκέψη, την εφράδια, υπάρχει και ένα τρομερό σώμα. Ένα πρόσωπο ζηλευτό σε κάθε γυναίκα. Όλα τα έδωσε ο Θεός, όλα! Πώς είσαι ο Ούτσος. Λες δάμε. Μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω άρα όλα για αυτή την ιστορία. Άρα όλα μπορώ να σου πω. Λες ζηλευτό κορμί για όλες τις γυναίκες. Λέω μήπως εσύ προσωποποιείς ή με την ψυχή σου. Να μου ανθοπολείς. Ξέρω εγώ. Όχι φίλε, γιατί θα ήμουν ΑΟΚ και όχι ΠΑΟΚ. Μάλλον. Είναι αυτό που λέει τι έγινε. Α, σε λέει ο παππούς, λέει, α, έχει θέματα. Λέει τι. Ενά ρε παιδί μου, είχαμε και κάποιες οικονομικές δυσκολίες και τι. Να, του πήραμε λέει το πι. Και σοβαρά μιλάσαμε αφού με αυτό περπατούσε. Του πήρατε το πι, λέει, του πήραμε το πι. Και τώρα λέει, το φωνάζουμε απού. Απλά πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα. Ναι. Να κερδίσουμε σήμερα 1-1, κάθε πράγμα στον καιρό του και κολλιώ στον Αύγουστο. Πολύ ωραία παροιμία, φίλε. Και η κόλλη στο Σταρ. Στα παλιά δελτία. Ξέρεις ποιος την έχει πει αυτή, πρώτος. Αυτός 1-0! Άξιζε να προσπαθήσω. Άξιζε να προσπαθήσω. Συγχαίρω αυτούς που δεν σταματούν. Σας αγαπώ ιδιαίτερα. Εσάς που δεν σταματάτε εδώ και χρόνια πλέον. Δεν σταματώ. Φίλε, τι ωραία. Τι ωραίο όλο αυτό που ζούμε. Δεν είναι πολύ ωραίο. Όλη αυτή η κατάσταση. Όλο να δω αυτό. Και αν θα πάρουν γυναίκες σήμερα, μα να μην ξαναπάρω. Θα πάρουν, φίλε, εννοείται, αφού βγήκε εσύ τώρα. Ο θείος του Βέγκου από σήμερα βαφτίζεσαι. Θα σου πάρω λαμπάδα Ben 10 και Νόντι το Πάσχα. Αγόρι μου. Λοιπόν, κλείνω για να μιλήσουν και οι άλλοι. Φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Βαφτίστηκε. Καινούριος. Ο θείος του Βέγκου. Βάσκα. Ναι, καλημέρα σας. Το βάφτισε θείο του Βέγκου. Βεβαίως. Αφού είναι αυτός που είχε πει βγάλτε το ηχητικό εκείνο που έκλαιγα προχθές και έκανα δύο φωνές. Να μην πάρει όμως εκεί τη θεία του Βέγκου. Πω. Χειρότερη από τη Βασιλιάδο. Αυτή η Βασιλιάδο δηλαδή είναι εκπάγλου καλονή μπροστά της. Φάτσε δεν είχε, αλλά έχει ωραίο κορμί. Πρέπει να το δεις αυτό. Η Βασιλιάδου. Εάν ψάξεις τις ταινίες και τις δεις, θα διαπιστώσεις ότι όντως είχε ωραίο κόλμα. Αλλά δεν η Βασιλιάδου ή αυτή που λέμε τώρα. Πώς τη λένε αυτήν. Αυτή. Τα ηγέτη.
Για την Ταϊγέτη λες? Ναι, για αυτήν εδώ, ναι, τη θεία του Βέλγου. Η θεία, ότι είχε καλό σώμα. Ναι. Με εμπόδισε λίγο να δω, δηλαδή πραγματικά στάθηκα στο πρόσωπο και δεν προχώρησα παρακάτω να δω, να σου πω την αλήθεια. Θα σκοτωθώ! Η Θεία Βασιλιάδου ήταν τραγουδούσε σε όπερα. Από εκεί την πήραν. Τι ήταν? Τραγουδούσε σε όπερα? Ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι θυμάμαι. Είχε το ιστορικό της, τέλος πάντων. Υπήρχε όπερα τότε για να τραγουδάει Βασιλιάδου σε όπερα? Μήπως εννοείς ότι έπαιζε στην καφέ όπερα την ομάδα? Όχι, ήταν στο καπουτσίνο. Σε έχω κάνει ίδιους με τα μούτρα μου. Το φιλαράκι μας γιατί δεν πήρε? Τι γίνηκε και δεν πήρε πρώτος τηλέφωνο? Εντάξει, δεν μπορεί κάθε μέρα. Τον πρόλαβε σήμερα ο θείος του Βέγκου. Τι να κάνει? Μπορεί να έχει ρεπό. Ταΐζει τις σχήνες που έχει. Μπορεί. Μπορεί να κάνει την πάπια. Λοιπόν, να πάμε στο παιχνίδι το σημερινό. Ναι. Θέλω απαραίτητο στην πρόκριση της ομάδας μας. Ούτε κουβέντα, ούτε συζήτηση. Ναι. Να τελειώνει το θέμα αυτό. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα κληρωθούμε μετά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου με ποιον θα κληρωθούμε. Ναι, καθόλου. Αυτά άστα θα τα δούμε. Πρώτα θέλω, δεν θέλω να τρέχω. Και πάμε λίγο σε μία εκπομπή αθλητική στην τηλεόραση, σε μία χθεσινή εκπομπή, την οποία εδώ και μέρες αρχινά και την παρακολουθώ και μου τη δίνει ο Έλμερ, έτσι θα τον βαφίσω εγώ, να μην ασχολείται με τη δικιά μας την ομάδα, να κοιτάξει τη δικιά του ομάδα, να μην ασχολείται με την οικογένεια Σαββίδη, να μην ασχολείται με την οικογένεια σου και αν το παίζει άνδρας και θέλει να λέγεται αρσενικός, να μας πει ότι το καφέ το οποίο έχει ανοίξει... Μπαίνει σε πολύ λάθος μονοπάτι, σε πολύ λάθος μονοπάτι και του κάνεις και αβάντα και στο καφέ του. Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο λάθος είσαι. Γιώργο μου, σε πολύ λάθος μονοπάτι μπαίνεις. Μην ασχολείσαι, μην ασχολείσαι. Αυτό γιατί θέλει. Ασχολείται με την ομάδα μας. Καταλαβαίνεις ότι αυτό θέλει, να ασχοληθείς μαζί του. Και αυτός και εσύ είναι αυτό, οι ίδιοι. Ότι σε προκαλούν, σε τσιγκλάνε, πέφτεις στην παγίδα τους. Αδιαφόρησε, αγόρι μου, στο λέω με όλη την αγάπη. Ξέρει πόσο αγαπάω. Αδιαφορία είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Ακριβώς. Σιγά μην μπούμε τώρα και ονόματα και καφέ και αυτά και... Δηλαδή, μα αυτό θέλει, δεν καταλαβαίνεις. Σε μπριζώνει να πέσει στην παγίδα. Αν αυτό το πράγμα, αν εσύ κάνεις ένα βήμα πίσω και απλώνει το χέρι και δεν μπορεί να σε ακουμπήσει, θα τρελαθεί. Λοιπόν, και αυτός και όλοι όσοι περιμένουν το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ να βγάλουν βολή. Καμιά τηλεόραση, κανένα αυτοκίνητο. Μπα ένα μπαουλοντίβανο, ένα σκρίνιο της γιαγιάς παλιό. Ένα κωμό. Με βάζεις και το δίνεις όποιον έχει ανάγκη. Φιλιά, γεια σου Γιώργο μου. 416. Γεια σου Γιώργο μου. Λοιπόν, Γιώργος 416. Δύο τραπέζια στη Λαδόκολα κληρώνουμε σήμερα. Καλημέρα σας. Δώσαμε και κρέατα και κινητά και έτσι και αλλιώς. Και την Άρτα και τα Γιάννενα. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Πού είσαι ρε φίλε, τι κάνεις? Πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι Ανδρέα, πού είσαι ρε Ακρίτα? Ακούω εγώ, μην νομίζεις, παρατηρώ. Βεβαίως. Δεν επικοινωνώ, αλλά παρατηρώ τα γεγονότα. Αγόρι μου. Το γνωρίζω πολύ καλά. Φτιάχνουμε σήμερα το Γίνεζου Μουσού αρθρογράφος, γιατί είχαμε ένα ζήτημα και γιατί έχουν μαζευτεί και πολλά άρθρα που δεν τα έχω διαβάσει και θέλω, οπωσδήποτε. Είμαι πανέτοιμος και πάνω πλώς. Αγόρι μου, το γνωρίζω. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εκτός από τα κινητά τώρα και το κρέας, ναι, πρέπει να κάνεις μια προσφορά και ψιστιέρα ρε παιδί μου, πώς το λένε, ψισταριά να πω. Πολύ ωραίος. Πω, ένα μπάρμπεκιου. Ένα μπάρμπεκιου να πω. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Γιατί ανοίγει και καιρός τώρα. Πολύ ωραία σκέψη. Έχει και τέτοια ο Παμπουκίδης. Ηλεκτρονέτ. Ένα τέτοιο μια φορά, να μην δώσει ένα κινητό να μου. Πήξαμε στα κινητά να μου. Βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Και έχω και μια άλλη πρόταση. Αφού έχει πιάσει, λοιπόν. Αφού έχει ανοίξει ο χορός στο Ντένιον. Ναι. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε όμως, χάρη δηλαδή, ξέρεις. Βεβαίως, έγινε κιόλας. Θα πιάσει. Λοιπόν. Ναι. Να παίξει εκείνη την ατάκα που λέει ο Κωνσταντάρας. Που λέει το νου σας ρε μάλια. Ναι, αφού συνέχεια το κάθε μέρα το βάζουμε. Κάθε μέρα δεν είμαι. Είμαι έτοιμος! Κάθε μέρα παίζει αυτό! Λοιπόν. Αφού. Γιατί. Το νου σας καλά ρε μάλια.
Κάθε μέρα. Ξέρω ότι κάνεις χαβαλέ τώρα. Γιατί έτσι, βάζω... έτσι, είπαμε έτσι. Η δουλειά θα πάει, το λέγαμε όταν δεν μας πιστεύανε ακόμα πολύ. Η δουλειά θα πάει διαπυρός και σιδήρου και αν δει κάποιος το πρόγραμμα, μέχρι το τέλος είναι πονηρό. Ένα-ένα. Το πιστεύεις, τέλος... Ανδρέα, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία που κάνουν κάποιοι. Να, εκεί τρεις πόντους, εκεί έτσι, εκεί έτσι. Δεν μπαίνω καν. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται. Πάει το βλέμμα μου στο σημερινό και μετά μέχρι τη Δευτέρα που παίζω με τη Λάρισα. Να σου το πω λίγο για να το σοβαρό είμαστε, ενώ να το δώσω λίγο έτσι μια άλλη... Ένα στόμφο. Έτσι ένα στόμφο. Λοιπόν, ο πρωταθλητισμός έχει το βλέμμα του μάτος. Σωστό. Σωστό. Ο πρωταθλητισμός έχει το βλέμμα του μάτος. Το βλέμμα του μάτος, όπως είπες. Το βλέμμα του Βαρέλα μετά τη σέντρα που βγάζει στον Μπρίγιοβιτς για τον γκολ. Είναι σε ένα δικό του παράλληλο κόσμο, έτσι. Ακριβώς. Ο οποίος ζει τα πράγματα χωρίς να ξέρει... Τι γίνεται εκεί, δεν τον νοιάζουν τα άλλα. Διαφέρει, δεν τον νοιάζουν. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται. Βλέπει το στόχο στα... 10-15, στα 10 χιλιόμετρα, να πούμε. Ακριβώς. Και αδιαφορεί τι γίνεται γύρω-γύρω. Έτσι. Όπως το λες. Και δεν τον ενδιαφέρει άμα καίγει το κόσμος γύρω του, άμα πιάσει 15 ρίχτερ. Και όχι, γύρω να έρθουν να του γδύνονται οι χορεύτριες δίπλα, αυτός θα κοιτάει μπροστά, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το... Δηλαδή, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, λοιπόν... Είναι δεμένο στο κατάρτι σαν τον Οδυσσέα, καταλάβες. Μ' αρέσει. Δεν ακούει τη σιρήνη δεξιά-αριστερά σου. Μ' αρέσει. Δέστε με εδώ πέρα στη θέση μου. Αυτό. Πάμε μέχρι τέλος. Αυτό ακριβώς. Είναι το βλέμμα, όπως είπες, του μάτος. Η τρέλα στο βλέμμα του. Ακριβώς. Είναι το βλέμμα του Βαρέλα όταν πηγαίνουν να πανηγυρίσουν όλοι μαζί του. Είναι η τρέλα που βγάζει ο Βιερίνια μέσα στο Αγρίνιο. Που γυρίζουν να διαμαρτυρηθούν από τον πάγο και λέει καθίστε στο πλάι! Ναι. Τώρα είμαστε στη μάχη, μην τρώμε χρόνο. Είναι το πώς κοιτάει την μπάλα ο Πασχαλάκης, την κάθε μπαλιά που έρχεται και πώς θέλει να καταπιεί τον αντίπαλο, και είναι φίλοι, όλα αυτά παιδιά. Είναι το βλέμμα του Πρίγιοβιτς όταν παίρνει την μπάλα να εκτελέσει και ζυγίζει 750 κιλά στο Αγρίνιο. Αυτό. Όλα αυτά μαζί θα μας θέψουν πρωταθλητές. Όλα αυτά μαζί, αυτά μαζί πρέπει να φτάσουμε. Και η τρέλα του κόσμου. Το νιώθουν οι παίκτες αυτό που γίνεται, παιδιά. Αυτό που βράζει όλη η κοινωνία για τον ΠΑΟΚ, αυτό που είναι όλο μας το μυαλό, είναι εκεί. Οι παίκτες το εισπράττουν. Το αφουγκράζονται, πιστέψτε με. Δεν ξέρω. Έχουμε πει πολλά για το μεγάλο πρόεδρο, έτσι. Αλλά νομίζω ψυχολογικά βοήθησε. Να περάσει αυτό το μήνυμα σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Φυσικά. Και έντεχνα, με τα μέσα που έχει, εν πάση περιπτώσει, ίσως έχει εμποτίσει τους ποδοσφαιριστές να σκεφτούν και αυτοί. Τους εμφύσισε αυτό το πράγμα. Το μετέφερε. Να κάνει τον πρωταθλητισμό αυτό που λέμε. Έγινε, Ανδρέα! Σε χαιρετώ! Φιλιά! Πάμε παρακάτω! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλημέρα σας! Ναι! Όχι, δεν παίζει ο Πρίγιοβιτς σήμερα, Παναγιώτη, που με ρωτά το μήνυμα. Είναι εκτός 18, έχει ουρολογικό θέμα. Ότι μπορεί να έχει το ουρολογικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ξέρω καμιά ουρολίμωξη ή τίποτα. Το έκαψε από την πολλή χρήση, να πούμε, επειδή η παστελώνει μέσα έξω. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας! Ναι! Σε εσάς μιλάμε! Πάμε στον μεθ επόμενο. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Σκιούπης Νικόλος. Μαγε, είσαι γούρι, έτσι. Σε παρακαλώ. Εγώ σε τώρα παρακαλώ. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Γιατί, μέχρι τώρα τι δεν μιλούσαμε σοβαρά. Όχι. Καθάρισε λαιμό και σε αφήνω να κάνεις μονόλογο. Δεν θα σε διακόψω καθόλου. Ευχαριστώ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Σε ακούω. Σε ακούω. Πάμε. Με πήρε τηλέφωνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ω, κλαίγοντας. Ναι, μιλά, όχι. Τι, χαρούμενος. Μου είπε να σας πω. Ναι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Μα εγώ αφισβήτησα. Μου λες συνέχεια μιλάμε σοβαρά. Μα είπα εγώ τίποτα εναντίον αυτής της κουβέντας. Ναι, ναι. Μου λέει να πεις στον Κώστα Τσαρό και στον Μανούση και στους άλλους τους φίλους τους Παχουσίδες ότι το πρωτάθλημα μου είπε. Ότι μου είπε, λέω, έτσι. Τι σου είπε, βεβαίως. Ότι το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού και το κύπελλο θα πάει στην Πανιόνια. Ρε, το λέω, τρελάθηκες. Άσε, λέει, τα πήρα στο κρανίο. Τι να του πω, ρε, τα χάσα. Τα πράγματα
φωνάξαν. Είμαι θυμωμένος, λέει. Ρε Μαρινάκη, τι έπαθες. Άσε με ρε. Άσε με ρε. Άσε κόψει, λέει ο Τσατσαρός, λέει. Έχω, λέει. Ναι, Ιώδιο και Βαμβάκι. Θα σε κόψει ο Τσατσαρός. Φιλιά! Άλλες φορές όταν μιλάς με τον Βαγγέλη, να μας βάζεις ανοιχτή ακρόαση. 23:10, διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Πήγε 9 η ώρα. Πω, πω. Σε μια ώρα θα έχουν ώρα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Άσε, πώς το λέει, πώς το λέει. Πουλάκι μου, ας πεθαίνα μαγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Μην πει πολυβιακός. Παντού ταιριάζει, παντού ταιριάζει. Παντού ταιριάζει. Είχαν επισκέψεις χθες τα πουλάκια μου. Ερώτηση πριν το διάλειμμα. Ο Μυραλάς που φτύνει. Φτύνει. Θέλετε να πω άλλη λέξη? Ροχάλα, δεν ξέρω αν την ξέρουν στην Αθήνα. Χλέπα, τη βγάζει και φτύνει. Πού φτύνει ρε παιδί μου, φαίνεται, κάνει πορεία. Πορεία κομίτη κάνει το Σάλιο. Φτύνει τον Μπάρκα, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και τον πιάνει η κάμερα κοντινό. Θα πει τι στον αθλητικό δικαστή που πρέπει να τον καλέσει? Ότι τον έφτιαξε, του πω, πού σου παλικάρι μου Λεβέντης. 2 μέτρα παλικάρος είσαι, 2 μέτρα. Σε φτύνω να μην σε ματιάσω. Είναι ικανή φυσικά, έτσι. Να θωώσουν τον Ολυμπιακό, να πει τον έφτισε για να μην το ματιάσει το παιδί. Τον είδε που έπιανε τα σουτ και λέει φτούσου να μην σε βασκάνω. Δεν μπορεί να πει κύριε, κύριε πρόεδρε, κύριε Σαγγελέφ, και η εκκλησία δέχεται το μάτι. Τον έφτισε ο Μυραλάς, ο Βέλγος αυτός, αυτό, εξαιρετικό αυτό παλικάρι. Άφαντος και χθες, όπως και ο Φουρτούνης, είδατε. Οι τεράστιοι, πού είναι οι τεράστιοι παίχτες χωρίς το 90-10. Πού είναι ο Γαύρος? Αυτό είναι που έχουν τρελαθεί. Γιατί έμαθαν τόσα χρόνια, ακόμα και όταν ήταν μέτρη, χρακ, το σμπροξηματάκι, τρίποντο. Και εμείς τρώγαμε την άλλη μέρα το πρωί, τρώγαμε τις σάρκες μας την άλλη μέρα. Ακούγαμε το φτιάξτε ομάδα και όλο μες την κρίνια είστε, τρώγαμε τις σάρκες μας. Γιατί? Γιατί όταν παίρνεις τα τριμποντάκια, όλα καλύπτονται. Και προβλήματα όταν είχαν κατά καιρούς, και ομάδα καλή όταν δεν είχαν κατά καιρούς, οπ, οι νίκες τα καλύπτουν όλα. Πανηγύρι, μια χαρά, όλα τέλεια. Ο μεγάλος πρόεδρος, να τα εκατομμύρια το Champions League, εξαλισμένα, να το ένα, να το άλλο. Όλα τακτοποιημένα. Τώρα βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και επειδή ο Σκιέρ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την αμοθύελα, αυτός ο οποίος έχει μεγαλώσει στο Βόρειο Πόλο, δεν γνωρίζει πώς να οδηγήσει την Καμίλα στην Όαση. Δεν ξέρει από έρημο. Επειδή ο Βεδουίνους δεν ξέρει πώς θα το φτιάξει το Ιγκλού. Έτσι και ο Ολυμπιακός δεν ξέρει πώς θα χειριστεί. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γιατί 20 χρόνια, τα τελευταία 20, τα είχαν όλα τακτοποιημένα. Και τώρα βιώνουν καταστάσεις πρωτόγνωρες. Νιώθουν το έδαφος να χάνεται κάτω τα πόδια τους. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο που θα χάσουν. Καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί καταλαβαίνουν ότι τέλειωσε αυτή η χούντα. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω συνέχεια εμείς. Το νου μας. Γιατί φεύγοντας θα κοιτάξουν να βλάψουν αυτόν που το ξεκίνησε όλο αυτό. Και αυτό ήταν φυσικά ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Από εκείνο το βράδυ με το πέναλτι στο ΜΑΚ. Θυμάστε τι είπαμε την επόμενη μέρα στην εκπομπή. Ξεκινάει μία επανάσταση. Από σήμερα ξεπλέκεται το πουλόβερ. Από σήμερα γκρεμίζεται, σπάει το απόστημα. Θα βγουν ποτάμια από ποιον έξω που έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι. Θυσιάζουμε ένα κύπελο και όλοι μαζί με ένα στόμα. Μια φωνή αυτό είπαμε. Ποιο κύπελο ρε. Εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν θα κατέβω, είπε ο Πόντιος και τήρησε το λόγο του. Το λόγο του Πόντιου άντρα. Εγώ δεν κατεβαίνω. Και υπήρξαν και τότε γκρίνιες. Δεν το θυμάστε. Γκρίνιες. Εδώ οδηγούμαστε. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Σε πολύ λίγο θυμίζουμε. Χορηγή πρώτης ώρας. Καφεμάγαζο.gr. Με καταπληκτικό βέντο εσπρέσο καφέ. Μοναδικό στη γεύση του. Με αρώματα καταπληκτικά. Βέβαια, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Με Huawei κινητά αυτό το διάστημα. Και όλα στα όρθια.
δύο υπέροχα πιστοπολία, ένα στη Λεωφόρο Στρατού και ένα στην Κωνσταντινούπολος, με τη σκεπαστή, την καταπληκτική πατέντα που έχει κάνει εκεί με γύρω, το πιο υπέροχο γύρω, το πιο ωραίο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης, εκεί. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Δώσ' του! Χρύσα μου, χρύσα μου, γι' αυτό λέω ότι είσαι ένα κορίτσι κολόνα στο ζουμού σου. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Έτσι. Λοιπόν, αλίμονο, σιγά μήπως, σιγά με, εννοείται ότι θα κάναμε αναφορά. Εννοείται. Λοιπόν, μπουκάραμε βου ώρα, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πράγματα, υπέροχα, βρίσκεται εκεί. Καταπληκτικά δίνουμε σήμερα δύο τραπεζούκλες μέσα από τα τηλέφωνά σας. Μου λέτε να σας βάλω μέχρι στιγμής, ένας μόνο έχει θέλει, δεν θέλετε να φάτε. Εντάξει παιδιά, οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, και βέβαια, μην ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, κορυφαία γεύση, τροφοδοτεί όλο τον κόσμο. Η γεύση αυθεντική, πολίτικη, οικογένεια, δυο γενιές πίσω, η οικογένεια Λουκά ξέρει πάρα πολύ καλά τα μυστικά της αυθεντικής συνταγής. Και φυσικά, καλόε, αλόι με μύρτιλο, ειδικά για εσάς που έχετε θέματα με το στομάχι, με την κατάσταση να πούμε μετά το φαγητό και βέβαια με το διαβήτη. Όσοι έχετε θέματα με το ζαχαροδιαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή 2312 200-500 τηλεφωνείτε, 49 και 90, οι δύο φιάλες και πολλά δώρα. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο 2310-287-888 παρακαλώ. 1, 2, 3, αυτού και βγαίνω. Βρε καλό το παιδί! Ζητώ συγγνώμη από τον Γιώργο, γιατί όντως δεν ήμουν στη θέση μου. Σκοπός αλφα-αλφα. Αλφα-αλφα, ποιότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο το πλυντήριο και στο Βαγγελάκι του. Παιδιά, έτσι, συγγνώμη που δεν αναφερόμαστε τακτικά, αλλά κάποιους αδικούμε, γι' αυτό αποφεύγω. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Τι να κάνεις, θα ξεχάσεις κάτι. Λοιπόν, έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια, σαν του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Τώρα. Έτσι είναι. Τι όμορφα ρε φίλε. Ρε Κωστή, δες τώρα πώς αλλάξαν τα πράγματα. Και εκεί που εγώ οριόμουν για τις αδικίες που γίνονται, πλέον τα βλέπουμε ήρεμοι, με άλλη διάθεση. Φυσικά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα μπορεί να μην έχει καθαρίσει τελείως η κατάσταση. Τελικά ρε φίλε, έτσι, δεν καθάρισε. Μένουν αλλά... να αρχίσουν να τιμωρούνται κιόλα. Έχει, έχει, έχει πολύ πράγμα. Όπως είπες, τα φτισήματα, οι σμπροξιές, αυτά περνάνε απαρατήρητα. Και λέω τόσα χρόνια ρε φίλε, τι τραβάνε αυτά τα παιδιά μας που το βλέπαμε και γι' αυτό ουρλιάζαμε. Οριόμασταν, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς ουρλιάζαμε. Τι κάνετε ρε άθλοι. Ακριβώς. Έρχεται ο Μπερμπάτοφ εδώ και τον βγάζεις επειδή άπλωσε το χέρι φίλε, του. Πας να τους σπάσεις τον αυχένα με τον αγκώνα. Αν δείτε το μαρκάρισμα. Το μαρκάρισμα του Μποτία που έκλαιγε μέσα στα αποδυτήρια και ήθελε να τον λυπηθούμε ο Βαγγέλας. Ναι. Έκλαιγε ο καημένος. Παιδιά, πώς αυτά τα παιδιά να παίξουν. Τι λες βρε. Βρε μισό αιώνα πέφτετε και παίρνετε ψεύτικα και κύβδηλα πρωταθλήματα και πέναλτι. Και είναι και εντυπωσιακό. Ευτυχώς που αναγνωρίζετε την ευθύτητα των, των βορείων Ελλήνων, έτσι, την ευθύτητα. Αφού λέει το παραδέχονται και αυτοί. Ποιοι αυτοί, δεν ρε, τρέπεστε, ρε. Αυτό ποιος το είπε, αυτός ένα μηδέν. Ο Χοντρούλης. Όχι ρε φίλε, δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια μονοπάτια. Μπαίνω εγώ, μη στενοχωριέσαι. Αφού ξέρω ότι εγώ σ' αγαπώ μου, δεν θέλω να σε δω να υποστείς τέτοια ήττα. Αγόρι μου, δεν μπορείς. Όχι δεν θέλεις, δεν μπορείς, σε προκαλώ. Σε κοιτώ στα μάτια, αγόρι μου. Μη με προκαλείς εμένα. Χαμηλώνω και τον τόνο της φωνής μου για να γίνω απειλητικός. Ξέρω που μένεις, σε προκαλώ. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Φεύγοντας, αποχωρώντας από το τηλέφωνο. Ναι. Πόσο όμορφα περνάμε. Πόσο, πόσο όμορφα. Ευχαριστούμε τον Σαββίδη. Φιλιά, αγόρι μου. Ευχαριστούμε τον Σαββίδη. Και όποιος πει κακό για αυτόν, να του βγει το μάτι σ' άλλο κουμάς. Δεν ταιριάζει. Να μην του ξανασηκωθεί ποτέ το πουλί που έχει στο κλουβί έξω στο μπαλκόνι. Το καναρί. Να μην ξανανάνε μόνιμα πεσμένο. Όπως λέμε στο χωριό μας, πώς το λέμε, never το λέμε. Never. Φιλιά. Γεια, γεια σου Μένιο, γεια. Και το Ροντρίγκες λέει ο Μποτία του είχε δώσει λεκλωτσιά. Φυσικά. Ο Μποτία, αυτό το λαμπρό αγόρι που έκλαιγε για την αδικία, δεν μπορούσε. Που έπρεπε να τον αποβάλει κιόλας δηλαδή. Κλαίνει οι χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα σας. Ναι.
Γεια σας, εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον Μέθε. Μέθε επόμενο, ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε, ναι. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ 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 προσεκτικοί σε όλα τα μάτς. Και όπως λες και σήκωστε το νου σας, ρε Μάγια. Σωστά. Γιατί Κωστή, όσοι θα είναι στον Ατρόμητο, γιατί σίγουρα θα έχει παόκια, κάποια μεμονωμένα ή τέλος πάντων οτιδήποτε, θα προσπαθήσουν με νύχια και με δόντια, ειδικά οι κόκκινοι, αλλά και οι κίτρινοι, μην κρυβόμαστε, και οι κίτρινοι, να βάλουν το παραμικρό. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Μόνο θέλουν από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Το νου σας που λέμε δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Το λέμε και στον κόσμο. Εχθές αφιέρωσα όλο το πρώτο μισάωρο. Τσουκνίδα. Αν κάποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να συγκρατηθεί, το νου μας δίπλα στον άλλον, αν φανεί ξένος, αν φανεί περίεργος. Έτσι. Σου είπα εχθές, ή προχθές δεν θυμάμαι, που, ότι κάποιοι φίλοι μου από κάτω, κόκκινοι, στο είπα, θέλαν ακρόαση με το Μαρινάκι. Δεν τους δέχτηκε. Αυτό που είδες εχθές να πηγαίνουν για να τους κάνουν φασαρία ήταν κάποιοι από αυτούς. Γιατί αυτούς που σου μιλάω, που μιλάω μαζί τους κάτω, είναι υγιείς σκεπτόμενοι. Ναι. Εντάξει. Και μου είπανε αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Ναι, αλλά τόσα χρόνια που τα παίρναν όμως αλλιώς, δεν είδα το υγιείς σκεπτόμενοι. Το παραδέχονται. Τι αυτοί το παραδέχονται. Α, έτσι πάει. Δηλαδή το παραδέχομαι και γεια σας. Ευχαριστώ. Το πήγε κάποιος από αυτούς τόσα χρόνια να πει, έλα εδώ. Εμείς που είμαστε αγνοί Ολυμπιακοί και δεν γουστάρουμε. Εμείς που είμαστε γαλουχημένοι με ιδέες και επανάσταση και αυτά και λαϊκή και τέτοια, δεν θέλουμε όλο αυτό που κάνετε. Πήγε κανένας? Δεν πήγε ποτέ, φίλε. Μια χαρά τους βόλευε. Μια χαρά. Τους βόλευε, αλλά να καταλάβεις αυτό που σου λέω, ήταν οι πρώτοι που φύγανε από τον τελικό με τον Αστέρα και αυτοί δεν πάνε εδώ και δύο χρόνια τώρα. Μάλιστα. Αυτά που γίνονται, για να καταλάβεις. Okay. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς και η δουλειά μας. Αυτό. Μεγάλη, αυτό ακριβώς. Να μην γίνει τίποτα. Τίποτα. Αυτό. Δώσε τα τρία τελευταία ψηφία. Θα σου πω, μας περιμένουνε... Είμαστε, το λέω κάθε μέρα! Κάθε μέρα το λέω, προσοχή! Λέει, εσάς μόνο φοβούνται και κανέναν άλλον. Γι' αυτό και η κίτρινη και η κόκκινη μπορεί να το κάνουν. Έτσι. Φιλιά, 600, γεια σου Μανώλη! 600. Έγινε, φιλιά! 600. Φιλιά, πάμε παρακάτω, ζούμου σου λέμε! Δυο τραπέζια στη Λαδόκολα! Παίρνετε και στο 2310-287-888, αφήνετε το όνομά σας... Και τα τρία τελευταία ψηφία, εσείς που κερδίσατε χθες τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λάρισα, τηλεφωνείτε έξω στη γραμματεία, στο ίδιο τηλέφωνο, και αφήνετε ονοματεπώνυμο, κινητό και άμκα στη Μαριλής. Πρέπει να στείλουμε σήμερα τα ονόματά σας. Το ξαναλέω, εσείς που κερδίσατε χθες τα εισιτήρια. Ο ένας πήρε ήδη, οι υπόλοιποι 4. Καλημέρα! Καλημέρα, Βασίλη. Καλώς τον Αναξίμανδρο! Δεν είμαι Αναξίμανδρο, δεν πειράζει. Ξέρω καλά ποιος είσαι. Ναι, το ξέρω. Πάρα πολύ το καλά. Αυτός ένα μηδέν. Απλά περίμενε να πεις ότι ούτε και εγώ είμαι Βασίλης, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Μα αφού είμαι, τι να κάνω, αφού είναι πλέον δεύτερο όνομα. Λοιπόν, αγοράκι μου. Κάτι είπες πριν. Ναι. Και πέρασε τον τούπο. Όχι να στεναχώρεσες. Θέλω να σε διορθώσω, θέλω να σε βάλεις θέση. Σε προβλημάτισα. Ναι. Είπες ότι η ομάδα αυτό το πάθος που έχουμε εμείς για το πρωτάθλημα το νιώθει, το ακούει. Και ποια άλλη έκφραση είπες? Το αφουγκράζεται. Είμαστε ΠΑΟΚ, ρε φίλε, ή δεν είμαστε? Εννοείται. Ξέρω τι θα πεις. Άρα ότι... το γκράζεται αφού. Το αφού μπαίνει μετά, ρε φίλε. Δεν μπαίνει πριν, μπαίνει μετά. Γκράζεται αφού. Έτσι. Έχεις κάψει φλάτσα. Και ποιος θέλει αυτό άραγε. Άραγε. Τι ωραία. Λοιπόν, επίσης θέλω μετά το μάσο τον Ολυμπιακό. Ναι. Να ταιριάξει διαφήμιση του Τζουρί με την κοπελίτσα που λέει για τα 8 μπαλάκια. Βεβαίως. Μπορούμε να το φροντίσουμε. Όπως είδατε χθες ο πρωταθλητής είχε τις πίπες χέρπ, τις είχε ο πρωταθλητής στο πρωτοσέλιδο, έτσι τώρα όλες αυτές τις μέρες. Ελπίζω η ομάδα να μας κάνει το χατήρι και να παίζει αυτό το σποτάκι για μια δεκαετία, φίλε. Μακάρι. Όπου 8 μπάλες. Όπου 8! Γιατί οι άλλοι που λέει τι θέλω τετράγωνη, εγώ τι θέλω μεγάλη, τι θέλω μικρή, παιδιά, εμένα λέει μου αρέσει τετράγωνη. Πίτσα πάλι, ωε! Έχει, και δεν εννοούμε την Παπαδοπούλου, έτσι. Αν εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Φωνάρα. Λοιπόν, για το Μυραλάς, να ξέρεις, η υπερασπιστική γραμμή της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι το σάλιο του Μυραλάς έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Α, γι' αυτό. Και πήγε να απολυμάνει να απολυμάνει τον τερματοφύλακα. Που είχε πέσει στα χόρτα και τα λοιπά, μήπως κολλήσει τίποτα, καμιά μουχρίτσα, κανένα δάκο. Γιατί το καζόν έχει πολλούς αλλεργιογόνους παράγοντες. Και με το σάλιο, ας πούμε, που είναι αντισηπτικό, πήγε να τον απολυμάνει. Έτσι.
Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Είναι γι' αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή. Εδώ βγάλανε αυτού με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Δεν είναι παρεσφρήσαντε από το συλλαλητήριο, δηλαδή. Ναι, ναι, κανονικά. Εκεί θα κολλήσουν. Εκεί θα κολλήσουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Τι μου λε. Μορφάρα ο άλλο με την μπάλα στην κοιλιά, έτσι. Μορφάρα μεγάλη. Τεράστια. Τεράστια, φίλε. Λοιπόν. Τεράστια. Ένα-ένα. Διαλεχτή. Ο Πρίγιοβιτς δεν παίζει, είπαμε σήμερα. Είναι εκτός 18άδας λόγω ουρολογικού προβλήματος, επειδή πνέει ούριος άνεμος στην ομάδα. Ναι. Λοιπόν, ή επειδή, όπως είπα και στην αρχή... Αναπροσαρμογή συμβολέου, ναι. Να μην κουράζεται τόσο το παιδί, μέχρι ένα γκολ κάθε μάτς, μην βάζει δύο. Στα δύο. Χρησιμοποίησε πολύ το εργαλείο και τέλος πάντων υπήρχε μια υπερκόπωση. Θα είναι έτοιμος για την Κυριακή. Για τη Δευτέρα θα είναι, την Κυριακή δεν ξέρω. Α, ναι, εντάξει. Και την Καλά, Κυριακή, για την Κυριακή, για την Κυριακή, από την Κυριακή θα αρχίσει να... το ακόνισμα. Επειδή είναι κοντή γιορτή, κατάλαβε. Κοντά ακριβώς, αγόρι μου. Κοιλιά! Γεια σου, αδερφούλη, γεια. Παλιός ακροατής, φυσικοθεραπευτής. Ναι, γεια σας! Σε εσάς μιλάμε. 2310-287-888. Αφήνετε και το όνομά σας. Και αν θέλετε για τα δύο τραπέζια στη Λαδόκολα, ένας θα τα φάει το ένα και άλλος το άλλο. Δηλαδή όχι δύο ένας, σαν τον άλλον που έχει κερδίσει τρία τραπέζια να τα ενώσω να κάνω αρεβόνα. Ναι! Έλα, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλή Τσικνοπέμπτη να έχουμε. Α, βέβαια. Σήμερα βέβαια, Τσικνοπέμπτη. Έτσι όπως τα λες είναι με τον Ολυμπιακό. Από την πρώτη χρονιά ο Μαρινάκης, ασχέτως αν είχε μαζέψει παίκτες επιπέδου στόχο, βάει, σάβαρη αυτά που τους μοσκοπούλησε. Ναι. Και τώρα δεν το έχουν ξεχάσει όλοι οι Ολυμπιακοί και φταίνει οι παίκτες. Ποιος τους επιλέγει, τι και τους παίκτες. Φυσικά. Φυσικά. Ποιος τους επιλέγει. Οι Ολυμπιακοί είναι έξω φρενών με το Μαρινάκη, διότι ό,τι καλό είχε, το πούλησε. Τι Μήτρογλου, ναι. Τι Μυραλάς, τι όλους, τι Μιλιβόγεβιτς, ναι. Τι το... Ό,τι καλό παίχτη είχε ο Ολυμπιακός, τον πούλησε τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Όσο πάει ξεπουλάει και κριτική, δεν δέχεται από εκεί πέρα. Πού να. Αυτό, δεν αντέχουν αυτοί. Να πάρεις πρωτάθλημα με το Στόχ, το Σαβιόλα, το Στόχλο, το Βάις. Το Βάις, ο Στόχ είναι τέτοιο. Το Σαβιόλα και διάφορους άλλους που είχε τώρα. Το Χολέμπας τον έδωσε στη Watford, όλους, το Μανολά, όλους. Ενώ ο Κόκαλης αυτό, παρόλο που έκλεψε 2000 πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, το 2 με την ΑΕΚ, που έλεγε τέτοιο, ήταν 4-3. Με τον Βάλνερ τότε, με το τσίγκινο. Ναι, αλλά στη Φιλαδέλφια είχαν γίνει όργια στο 2003. Τα θυμάσαι καλά, τα θυμάσαι καλά, έτσι. Ναι, εντάξει. Καλά. Μάλιστα. Στη Ριζούπολη τι το έκανε, τι το έκλεψε. Τα ίδια και στη Ριζούπολη, με τραμπουκισμούς. Όχι, ήταν μετά τη Ριζούπολη, κάπως ο Κόκο έφερε τον Ριβάλντο. Τι ομάδα είσαι αν επιτρέπετε. Πάω και με τι να είμαι. Απλά όχι, μου κάνει εντύπωση που τα θυμάσαι όλα με λεπτομέρεια, που είσαι διαβασμένος. Το 2008 με το Βάρτερ, το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Ναι, με το Βάλνερ. Έπρεπε να το πάρει ΑΕΚ τότε. Ναι. Βέβαια, εντάξει. Κοίταξε, είναι μαθημένοι αυτοί, φίλε μου, σε μια κατάσταση τέτοια που τώρα, ειδικά οι πιο καινούργοι, γιατί οι παλιοί Ολυμπιακοί περάσανε και δύσκολα χρόνια, είχαν κάτι χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, μιλάμε, 87, μιλάμε για τότε, ναι. Λοιπόν, το Μπεναλκέτα που και είχε τα κόζια ο Βαρδινογιάννης τότε ή ο Μελισανίδης, ναι. Έτσι. Λοιπόν, η καινούργια φουρνιά, 20 χρόνια μαθημένη, ακόμα και στην κακή μέρα να παίρνει το σφύριγμα, έμαθε έτσι. Τους φαίνεται τώρα συγκλονιστικό. Ελάτε λίγο να δείτε τι περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ελάτε λίγο να δείτε πώς είναι να τρως τη σάρκη σου. Έλα λίγο να δεις λίγο πώς είναι να αδικήσει. Κιόλας, που δεν αδικούνται κιόλας. Δηλαδή τώρα σκούζουν χωρίς να υπάρχει κάτι εις βάρος τους. Φαντάσου και να περάσουν αυτά που περνούσαμε όλα τα χρόνια. Έτσι λέω εγώ τώρα. Το 2011 θυμάσαι που ήταν να στηθεί ο διαιτητής, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πάτησε την περιοχή που διέρευσε το περιεχόμενο των κασετών το 2011 με το τέτοιο. Και λέει, αφού λέει δεν πατήσατε, λέει, πού να το δώσω τέτοιο. Ναι, κανονικά. Και ο Αλεξανδρής έλεγε, αφού λέει, εμείς πέφταμε εσείς, γιατί το δίνατε, λέει. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μα εδώ ο Αλεξανδρής, θυμάμαι, κέρδισε ένα πέναλτι τέτοιο και διαμαρτύρονταν οι άλλοι και έκανε και το σταυρό του κιόλας. Ναι, ναι, καλά, άσε. Ένα...
Δηλαδή αυτή η ομάδα πρέπει να τους είχαν κάνει ό,τι γουστάρετε στο γήπεδο. Κανονικά. Τέτοιο. Απόλυτη ασυλία. Θυμάσαι μια χρονιά η Τούμπα ήταν 27 Νοεμβρίου 2000, βροχερός καιρός, άδεια. Και ζητήσαμε 3 πέναλτι που ήταν και τα 3. Και τρώει και κόκκινη για τις διαμαρτυρίες και τρώει μια ομπρέλα στα μούτρα ο Καθναφέρης και του ανοίγει στα 2. Δεν το θυμάμαι. Και εγώ λέω, ήταν τη χρονιά που κατακτήσαμε το κύπελο. Ναι. Ναι. Το 2001. Ναι, ήταν 2000-2001, ναι, 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 ναι. 27 Νοεμβρίου 2000. Ωραία. Αυτό να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Να πω την αλήθεια του Ολυμπιακού, τόσο καλά δεν τα θυμάμαι. Μπράβο, διαβασμένος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Πετρακόπουλος. Δεν άκουσα. Ο Πετρακόπουλος λέω. Φοβερός είναι. Τα πάντα. Απίθανος, απίθανος. Δεν σημαίνει κάτι. Δεν ρώτησα ειρωνικά το τι ομάδα είσαι. Το ρώτησα γιατί. Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί από εμάς, δείτε τους φίλους μας τους Αριανούς. Άμα ξεχνάμε κάτι, απευθυνόμαστε σε ένα φίλο στην παρέα και θυμάται τα πάντα, ας πούμε, όποιος είναι στην παρέα μας, έτσι, δηλαδή μπορεί και... Κωστή, η σωστή χρήση της λέξης δεν είναι αφού γκράζεται, φίλοι. Είναι αφού κράζεται. Αφού κράζεται. Αφού κράζεται, παοκτάκια ύστερα, πούμε, αφού κράζεται... Και θα πάει σωστά η δουλειά. Ο Άγγελος έχει κάνει φοβερό λογοπαίγνιο. Γκράζεται αφού. Κράζεται αφού. Κωστή, θα δώσουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας, ο Μασχάλη, Πασχάλη, Γιώργο, Δημήτρη, Πέτρο, πώς το λένε, που είναι Ολυμπιακός, Άρης, Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Με ντρέπεται να πει τι ομάδα είναι, ποιο είναι το όνομά του, που παίρνει κάθε Όχι. φορά στο Ζαγόρα για να κάνει παράπονα και να πει ότι γελάει με την εκπομπή σου. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Και τα λοιπά, και με τους ακροατές. Είναι κομμένος από εδώ, κομμένος. Όταν βγει να ζητήσει συγγνώμη από τους ακροατές, και από τους... Και... Φίλε, που ο άνθρωπος είναι εντάξει, okay. Τέτος, φοράει κιλτ. Δεν πειράζει. Ας παίρνει να κλαίγεται αλλού, κανένα πρόβλημα. Ναι. Να είναι καλό, αυτό δεν έχω είναι. Τίποτα μαζί του. Σαν το ποτία να βρει ένα νόμο να κουμπίσει, πάει κουμπάει στον νόμο τους αγόρα. Okay. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστο να παίρνει εκεί και αλλού και να κλαίγεται. Επειδή τον κόψαμε. Όταν εμένα... Δεν έχει τον αντρισμό να βγει και να ζητήσει συγγνώμη. Όχι, να βγει και να πει. Συγγνώμη, όχι τίποτα. Που βγει και κατηγόρησε τους ακροατές της εκπομπής και τους παοκτσίδες. Εμένα. Έλεγε τα προσωνύμια το δικό μου, του Τσουκνίδα, του Σαλίγκαρ, ότι και καλά είμαστε σαν συμμορίτες. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Α, μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ να φοράς τα παντελονάκια και να βγαίνεις εδώ. Να βγεις να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο. Τα παντελόνια είναι. Δεν πειράζει, δύσκολο, δεν πειράζει. Άστο, να βγαίνει να κλαίγεται αλλού. Άστο, να βγαίνει τα αλλού. Τα σημαντικά, Κωστή, τα σημαντικά σήμερα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, μία στραβή μπορεί να σου χαλάσει τον. Το σημαντικό είναι η ομάδα να πηγαίνει με αυτή την. Ψυχολογία, την αύρα. Την ψυχολογία και την αύρα. Η ΑΕΚ είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει στο δεξί της χέρι τον Θωμά Μητρόπουλο. Να μην το ξεχνάει αυτό ο κόσμος. Είναι. Δεν, αν προσέξεις η ΑΕΚ δεν έχει ποτέ διαιτητή τον οποίο δεν θέλει σε αγώνα της. Επίσης η ΑΕΚ πουθενά φέτος δεν αδικήθηκε από τη διαιτησία. Πουθενά. Πήρε τα σφυρίγματα εκεί που έπρεπε, καραμπινάτα κιόλας. Τα play-off Καλογερόπουλος και Θάνωσε καθάρισαν ναι, ναι. σαν αυγό. Σαν αυγουλάκι. Και όλοι προσπαθούν να ρίξουν στο τελικό. Θυμάσαι ο Κομίνης που ήταν και χθες τι πνίξιμο έκανε στο πέναλτι του... Ακριβώς. Του Κρέσπου που έγινε πάνω στο Κρέσπο. Ακριβώς. Άρα είμαστε υποψιασμένοι. Ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό γιατί είναι τεράστιο όλο αυτό που γίνεται. Σοκαρίστηκε ο κόσμος. Είναι ωραία η κατάρρευσή του. Ναι, είναι, σοκαρίζεται ο κόσμος. Είναι αυτό, αυτή η κατάρρευση ενός συστήματος τόσων δεκαετιών μπροστά στα μάτια μας. Είναι φίλε μα κάτι... Μαζί στην εξωτερική άρικια και δεν πάρουμε χαμπάρι. Εγώ αυτό ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στην ΑΕΚ. Να ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό γιατί αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Γι' αυτό λοιπόν εφιστούμε την προσοχή. Ο αντίπαλός μας αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ. Και στο κύπελο θα είναι μετά από το σημερινό ματς και στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι ο βασικός αντίπαλος. Έτσι, άρα έτσι. Το νου μας. Κωστή και κάτι τελευταίο για να κλείσω επειδή είμαι στο περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά έχει τρελό μποτιλιάρισμα. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνω εγώ προς Τούμπα. Και είναι ήδη μποτιλιαρισμένα από τα κάστρα, έχει γίνει τετραπλή καραμπόλα λόγω της ομίχλης. Βλέπω ναι. ότι η ουρά πάει τουλάχιστον μέχρι το τούνελ, πάει πιο πίσω, έχει πάρα πολύ πυκνή ομίχλη, να προσέχουν όλοι. Μάλιστα. Όσοι έρχονται από πανόραμα και τα λοιπά να κόψουν ταχύτητα γιατί θα βρουν... Ακριβώς. Από ανατολικά προς δυτικά λοιπόν.
Από ανατολικά προς δυτικά, η ουρά αυτή τη στιγμή είναι στο τούνελ και φτάνει μέχρι τα κάστρα που έχει γίνει τετραπλή καραμπόλα χωρίς μελικές ζημιές. Άρα φύγετε από μέσα. Αλλά επειδή είναι ομίχλη και κατεβαίνει κόσμος με φόρτσα από πάνω, ναι, να έχει το νου του. Έγινε. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα. Μία ακόμα γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Τσίτσιο Μποντζόρνο. Ω, καλό στον Ταρίφοφ. Έλα αγοράκι μου, σ' ακούω. Τι λέει ο Μίχελ σήμερα, έχουμε καμιά επίσκεψη Κυριάκου, τίποτα κατά δω. Ο Μίχελ, έχει ο Μίχελς. Ο Μίχελ. Που είναι δηλαδή η ομίχλη που φέρνει ο Μίχελς. Ρε, τι λέει ο σύλλογος του Πειραιά, του Βασιλάκη Καΐλα. Λέει θα πάρει τη μυτική πλακέτα από τους Πουγκαράδες, λέει, και από αυτούς που συλλέγουν κηδόνια και πίνες, ξέρεις, τα οστρακοειδή. Και βέβαια με τη συμμετοχή και των ψαροτουφεκάδων. Κανονικά. Και εγώ έλεγα... Ρε τον Ποτία, ρε τον Ποτία, ρε τον Βαγγέλη. Πηγαίνανε τίποτα διακοπές κάνα Φορτούνης, παλιά ο Αλεξανδρίσου, Γεννακόπουλος, να πούμε, καμιά Ρόδο, καμιά Κάλυμνο. Τους κλαίνε το μάτι, τους χτυπάγανε στην πλάτη, τους χειροκροτάγανε οι Σφουγγαράδες και λέγαμε για τήρηση. Συνάδελφοι. Καλά τα παιδιά πρωτάθλημες τις καταδύσεις έχουν για τις βουκές τώρα, τι να λέμε τώρα. Είδες, άφαντη φίλε, πού είναι οι παικταράδες, πού είναι ο Φορτούνης. Πού είναι ο Φορτούνης που λέγανε ο Φορτούνης. Μια δεν πιάνει φίλε ούτε το κορδόνι του Πέλκα ο Φορτούνης, αν θέλετε να πούμε για δεκάρια. Το παλικάρι έχει κτηναχθεί, δεν ξέρω, δηλαδή πάντα λέγαμε το Πέλκας ήταν... Φτου, άστο, μη λέμε. Έτσι, να συνεχίσουν με σοβαρότητα. Μια εκπληκτική ανάρτηση ενός φίλου στο Facebook. Ναι. Έχει μια φωτό φτιαγμένη. Έχει τον Μπρίγκοβιτς πρώτο. Ναι. Γράφει Πουλέν. Δεύτερο. Ναι, ναι, το είδα φίλε. Και τον Ρίγκε που γράφει Μουρλέν. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Έγινε Ταρίφοφ. Πάω σε διάλειμμα, αδερφέ μου. Προγνωστικά για σήμερα ακούω. Πρόκριση και τίποτα άλλο, φίλε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο πρόκριση. Δεν με ενδιαφέρει ούτε σκόρ ούτε τρόπος. Πρόκριση το βράδυ. Δεν είναι και πρόκριση, βλέπω. Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Ταρίφοφ. Να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Παίρνετε και έξω, αν θέλετε, για τα δύο τραπέζια στη Λαδόκολα. Πάρτε την παράσταση να πάτε να φάτε στο 2310-287-888. Μόνο δύο έχουν δώσει μέχρι τώρα. Πάμε, επιστρέφουμε. Πόσο ήθος μπορεί να έχεις εσύ στην Κουριέ. Κάνει το αλυσίδα με το είδα, ομοιοκαταληξία. Εδώ είμαστε, ζου μου σου λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Γυρίζουμε την πλάτη στους μεμψίμερους, στους ψυχοπλακωτές, στους περίεργους, στους δίστροπους, σε αυτούς που θέλουν τέτοια καλά να μας βλέπουν θλιμμένους, να μας βλέπουν χωρίς ελπίδα. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ. Θα πω ότι συνεχίζεται έξω, γίνεται χαμός. Τηλεφωνείτε για δύο τραπέζια στη Λαδόκολα από το Κουρδελιό στο Χαρμάνκιο. Θα πάρετε την παρέα, θα πάτε να φάτε να γουστάρετε. Για τα τραπέζια, για την Λαδόκολα, έρχεστε από εδώ και παραλαμβάνετε το χαρτάκι σας. Για το όλα στα όρθια, στέλνουμε εμείς το όνομά σας. Το λέμε συνέχεια γιατί παρουσιάστηκαν κρούσματα που πήγαν φίλοι χωρίς να έχουν ούτε χαρτάκι ούτε τίποτα. Και μάλιστα Σάββατο που έχουμε πει Σάββατο δεν πηγαίνετε, ειδικά στη Λαδόκολα. Λοιπόν, είπαμε, έρχεστε από εδώ να το κάνουμε όμορφα και ωραία. Εμείς βλέπετε ότι δίνουμε, δηλαδή τα τραπέζια τα δίνουμε με όλη μας την ψυχή. Όλα τα δώρα τα δίνουμε όλη μας την ψυχή. Όλα μας. Τα δώρα, έτσι. Πάμε γραμμές. Πάμε. 2310-287-888. Περιμένουμε να δούμε αν θα τιμωρηθεί ο Μυραλάς για το φτύσιμο που κάνει στον Μπάρκα. Περιμένουμε να δούμε αν θα αφαιρεθούν βαθμοί από τον Ολυμπιακό για τα έσχη που έγιναν στο Καραϊσκάκης. Μην προσπαθείτε να εξομοιώσετε, να εξισώσετε πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται. Το λέω για τα Γιάννενα. Σήμερα το νου σας, η ομάδα, το νου σας σήμερα. Πρόκριση με τον Ατρόμητο. Καμία υποτίμηση σε κανέναν αντίπαλο. Παίρνουμε την πρόκριση και από αύριο συζητάμε για το μάτς της Δευτέρας με τη Λάρισα. Θέλω να πω ότι ο φίλος μας, ο Γαρδάνης Πασχάλης, είναι ο μόνος που δεν έχει πάρει στη γραμματεία να δηλώσει τα στοιχεία του. Είναι ένας από τους 5 τυχερούς που πήραν χθες, κέρδισαν εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Λάρισα. Αν δεν πάρεις μέχρι τις 10.30 αδερφέ, πάει το εισιτήριο. Έτσι, γιατί στέλνουμε τα ονόματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η γραμματεία μας πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Φίλε Γαρδάνη Πασχάλη, πάρε για να δώσεις άμκα ταυτότητα έξω στη γραμματεία. Καλημέρα σας! Κωστή, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Ευάγγελος από Καλαμάτα. Γεια σου ρε Βαγγέλη! Ρε Βαγγέλη! Ρε Βαγγέλη!
Τι γίνεται? Όλα καλά. Το θυμάσαι το σύνθημα που έλεγε ρε μαυρέα, τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Το θυμάμαι. Αγόρι μου, παίρνεις από Καλαμάτα ή είσαι από Καλαμάτα και είσαι εδώ τώρα? Δεν είμαι καλαματιανός. Ναι, ζεις κάτω? Μένω τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, μπράβο αγοράκι μου, μπράβο. Πανέμορφα μέρη έχει εκεί, πανέμορφα μέρη. Τώρα με το δρόμο το καινούργιο, ναι, είναι πανέμορφα. Βέβαια. Όντως, έγινε δρομάκλα. Μάλιστα. Για πες, αδερφέ, είσαι κοντά στον, εκεί τον Μαυρέα τον βλέπεις πουθενά? Το Παοξάκι. Δεν μιλάμε καμιά φορά, ναι, μπράβο. Τα λέμε. Α, αρρώστια με τον Παοκ, φίλε. Αρρώστια. Αγάπησε όσο λίγη τον Παοκ. Ο Μαυρέας και τον αγαπάμε κι εμείς. Για πες, λοιπόν. Θέλω να. Ο κύριος Βασιλιάδης πρέπει να πάρει πίσω αυτό το ατόπιμα που έκανε για τις μετακινήσεις των φιλάθλων. Ναι. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό που έκανε. Και παίρνοντας αφορμή από την ημέρα σήμερα της Θύρας 7. Ναι. Πολύ σοβαρό. Δηλαδή, πολύ σοβαρό και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που θέλουμε να αλλάξει. Φυσικά. Η ΑΕΚ, βέβαια. Η ΑΕΚ, ο Μπελισσανίδης εχθές, 20 χρόνια δεν σας κλέβουνε. Η ΑΕΚ που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ναι. Που για να κερδίσει παιχνίδια χρησιμοποιεί τα δακρυγόνα των ΜΑΤ. Η ΑΕΚ που πέρσι πάτησε το λόγο της. Εμείς είπαμε δεν κατεβαίνουμε στο κύπελο. Φαντάζεσαι πόσο πιο γρήγορα θα είχαν τρέξει εξελίξεις αν έλεγε και ο Μελισσανίδης δεν κατεβαίνω κι εγώ. Πάρ' το μόνο σου. Κατέβηκε στο τελικό κυπέλου. Έτσι. Όχι πέρσι, πρόπερσι μιλάμε. Ναι, στον ημιτελικό. Ναι. Οι μόνοι που πρωτοστατήσαμε ήταν εμείς οι φίλαθροι του Παναθηναϊκού, όχι ο Αλαφούζος, οι φίλαθροι του Παναθηναϊκού και ο Σαββίδης. Ναι. Θα να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι φίλαθροι του Παναθηναϊκού ως προς τι? Κοίταξε να δεις, οι φίλαθροι γράφανε πάντα πάνω εναντίον του Κοντονή, είχαν κάνει τα επεισόδια. Για το συγκεκριμένο θέμα μιλάς, ναι. Και με τον Παπά είχαν κάνει επεισόδια πριν ξεκινήσει τον αγώνα με το, ναι, με ναι, το ντέρμπι. Εντάξει, εγώ με τους φίλαθλους του Παναθηναϊκού δεν έχω κανένα θέμα, ειλικρινά σου μιλάω. Με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, ναι, πάρα πολύ, πολύ ας θυμηθούμε πέρυσι τι έγινε με τα play-off. Άστο, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι μείον 15 βαθμοί στα play-offs, είναι, το ΚΑΣ είναι... Συνέχεια, η διοίκηση του Παναθηναϊκού αυτό έκανε. Μην το συζητάς. Εδώ για το θέμα της μετακίνησης. Είναι πάρα πολύ εύκολο, το πονάει πόδι, κόβει πόδι. Πρέπει να βρεις τρόπο, εφόσον λες ότι είσαι ένα σοβαρό ευνομούμενο κράτος, να βρεις έναν τρόπο, γιατί αυτό είναι χούντα, να απαγορεύεις τον άλλο να μετακινηθεί. Πρέπει να βρεις τρόπο εσύ να ελέγξεις μια κατάσταση. Αν δεν μπορείς, δεν είναι φάρμακο αυτό. Με πονάει η παρανυχίδα και κόβω το πόδι από το γόνατο. Χαίρο πολύ. Έτσι κάνουμε και εμείς τους νομοθέτες, να πούμε. Έτσι κυβερνάμε και εμείς. Πανεύκολο. Βρίσκεις τρόπο λοιπόν να θωρακίσεις σε μια χώρα δημοκρατική μια κατάσταση, βρίσκεις τρόπο. Και επίσης δεν κάνεις επιλεκτικά μόνο νόμους και εκεί που σε συμφέρει να φωτογραφείς, γιατί πλήττεται στην ουσία ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα. Μην γελιόμαστε, έτσι. Δεν κάνει κανένας άλλος εκδρομές, αδερφέ. Άστο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα γενιά των πολιτικών άλλα θα διαφερθεί πλέον για αυτό το... για αυτά που έχουμε τράβει όλα αυτά τα χρόνια. Ας πούμε ναι. Θέλουμε, αυτό ευελπιστούμε και αυτό θέλουμε, αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να περνάει καλύτερα. Να είναι χαρούμενος, αυτό, να διασκεδάζει. Αυτό. Αφού έχουμε τόσα άλλα πράγματα που μας στεναχωρούν, να παίρνουμε χαρά τουλάχιστον από την παλίτσα, να καθαρίσει αυτό το πράγμα, γιατί είχε γεμίσει με πίο και συχαμάρα όλα τα χρόνια, είχε γίνει αποτρόπαιο το θέμα και φρικαλαίο, να μπορούμε να χαιρόμαστε. Αξίζουμε να κερδίσουμε, να κερδίσουμε. Δεν αξίζουμε, ας κερδίσει ο άλλος. Δεν έχουμε θέματα. Εμείς δεν μάθαμε τόσα χρόνια μόνο στη νίκη, μόνο στο πρωτάθλημα. Δεν μας έτρεφε ο τίτλος. Μας τρέφουν άλλα πράγματα στην ομάδα. Απλά. Μακριά από εμάς όλα. Μακριά. Έγινε Καλαμάτα! Καλημέρα. Φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε? Καλώς τον, έλα Παναγιώτη, έλα. Χθες δεν μπόρεσα να ξαναβγω. 22 γραμμές δεν μπόρεσα να βγω. Θέλω να συνεχίσω τη γυμναστική. Έλα, γόρι μου, έλα, ναι.
Γιατί γελάς ρε Κωστή, σε παρακαλώ. Έχεις πολύ ήθος γιατί συνεχίζεις το, το χθεσινό είναι, τηλεφώνημα, είναι το συνεχίζεις σήμερα. Θα σε πνίξω. Έκανε, πρέπει να βάλω μπρατσάκια και κουλούρα, δεν είναι. Λοιπόν. Έχεις ήθος που λες, πήρα να συνεχίσω το χθεσινό τηλεφώνημα. Δηλαδή πραγματικά δεν συμβαίνει τίποτα να είμαστε στην έξι δύο εκπομπές. Αυτό είναι όλο το νόημα, εδώ είμαστε, εδώ. Συμβαίνει. Όλο το μυαλό μας εκεί είναι, φίλε. Εμείς συνεχίζουμε από εκεί που σταματάμε. Έτσι, δεν υπάρχει. Τώρα. Έτσι ακριβώς. Ποτέ λοιπόν, άλλοτε. Δεν θυμάμαι. Θέλω να πω ναι. ότι να μην γίνει καθόλου κλήρωση για το κύπελο, θα γίνει όπως το είπες εσύ. Λοιπόν, θα παίξει αυτός που προκρίθηκε πρώτος με αυτό που προκρίθηκε δεύτερο. Ναι. Αυτός που προκρίθηκε τρίτος με αυτό που προκρίθηκε τέταρτος. Απλά πράγματα. Τέλεια. Γιατί να μπαίνουμε σε κληρώσεις και τέτοια. Έλα. Τι κληρώσει, αφού είπε ο Κωστής θα παίξει τελικό πάω πλάριστα. Αυτό δεν είχαμε. Το είχαμε πει όχι τώρα, πρόσεξε. Το είχα πει όταν μου λέγανε ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός, λέει, δεν θα περάσει η ΑΕΚ. Ρε, σας το λέω εδώ και πόσο καιρό. Πάω κάκι μη. Που ξέρουν αυτοί από αυτά. Ακριβώς. Πάω κάκι μη τελικά, περνάω την ΑΕΚ και παίζω τελικό με τη Λάρισα και προσπαθεί ο Βάζελος να μου κλέψει το σέντερ φορ από το αεροδρόμιο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Όντας πρωταθλητής, έτσι. Όντας πρωταθλητής, ό,τι είχε γίνει το 85. Ναι, όλα. Αυτά τα θυμάμαι γιατί τότε ήμουν πολύ πιο ενεργός από τώρα. Τώρα είμαι λίγο... Δεν μαθαίνω πράγματα δηλαδή και δεν μπορώ να λέω αερολογίες, κατάλαβες. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. 40 χρόνια στα Μάρμαρα ήσουν, σταμάτα. Δεν είναι... Έκανες τον καθήκον σου, έβγαλες και εσύ τρία παοξάκια. Θέλω να μην τιμωρήσουν τον Μυραλάς γιατί θα μας χαλάσουν το σύστημα. Σωστό γι' αυτό. Άσε που έτσι, που σέρνεται, έτσι που σέρνεται είναι ο καλύτερος παίκτης του αντιπάλου. Οπότε. Ναι, τους γιατί θέλω... δεν τιμωρήσουν. Ας το βάζουν μέσα να παίξει επειδή τον πήρε μεταγραφή. Παναγιώτη. Καλός παίκτης είναι ο Μυραλάς. Να σου πω ένα πράγμα. Όλοι σχεδόν οι Ολυμπιακοί εύχονται να τους αφαιρέσουν τους βαθμούς. Όλοι. Ναι. Έτσι όπως για βλέπουν πούνε... ότι ακριβώς να βρουν ένα τεράστιο άλοθη. Ένα τεράστιο άλοθ και να πούνε ρε, μας φάξατε, μας εύχονται να αφαιρεθούν οι βαθμοί για να βρουν άλοθη για την απώλεια. Είναι απλό. Ναι. Σου είπα και χθες, όταν παίξαν play-offs για να πάνε για τη δεύτερη θέση, τι βγήκανε, δεν μπορούν να γυριστούν κρίση. Δεν ξέρουν βασικά. Δεν μπορούν. Όταν έπαιξαν προκριματικά, όταν έπαιξαν προκριματικά στο Champions League που δεν έβγαιναν κατευθείαν. Και παίξανε με τον Κετσπάγια. Κέρδισε το βαλακό κοράκι, πώς το λέγανε. Το ξυπόλυτο κεφάλι. Ναι. Λοιπόν, οπότε, αν δεν έχεις παλέψει για να κερδίσεις κάτι και στο έχουν έτοιμα τόσα χρόνια και άμα μας πούνε όποιος θέλει ας με πει όχι. Όποιος θέλει ας με πει όχι. Τους τα είχαν έτοιμα στο πιάτο. Η κυβέρνηση τι κάνει για μας κύριε Ευαγγέλη. Τι να κάνει για σένα Ευαγγέλη. Ό,τι έκανε τόσα χρόνια. Τι να κάνει δηλαδή. Ό,τι έκανε τόσα χρόνια. Αυτό είναι. Να κάνει lifting για να γίνεις πιο αδύνατος. Δεν γίνεται. Ό,τι έκανε τόσα χρόνια. Ό,τι έκανε. Με τα φέσια, με το δάνειο για το Καραϊσκάκης και τα λοιπά. Με την πρώτον μπανκ. Παιδιά, δεν ενημερωθεί κανένας. Και αυτό με την απαγόρευση που έκανε ο κύριος Βασιλιάδης είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσε να κάνει υπουργός αθλητισμού, όπως το λένε αυτό, δεν υπουργός. Υφυπουργός, ναι. Λοιπόν, απαγορεύεται γιατί φωτογραφίζει μόνο τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 100%. Μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πάνε από άκρη σ' άκρη του κόσμου. 100%. Τελείωσε, κανένας άλλος. Και κάνουν... Δεν μπορούν να πάνε. Έτσι. Πώς το λένε. Άστο, για μας είναι αυτό 100% φωτογράφιστο. Αφήσα κάρτα κορνίζα βγαίνει. Δεν χρειάζεται. Έγινε αδερφέ μου! Έγινε. Λοιπόν, το νου σας. Το νου σας. Συνέχεια το έχω. Το νου σας. Συνέχεια το βάζω, συνέχεια το βάζω. Το νου σας, συνέχεια. Έτσι, συνέχεια, μπράβο. Συνέχεια. Έτσι, το νου σας. Άντε, φιλιά. Καλημέρα, την αγάπη μου. Γεια σας. Το νου σας καλά, χαϊμάλια. Για όλους μας είναι αυτό. Για όλο τον οργανισμό. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Από το δικό του πόστο. Με το δικό του ρόλο ο καθένας τι είναι. Αν έχει ρόλο, αν έχει μικρόφωνο, αν έχει πληκτρολόγιο, αν είναι απλά οπαδός και έχει τη φωνή του, αν έχει γραφή σε site, αν είναι παίκτης και παίζει, αν είναι γυμναστής, αν είναι φροντιστής, μασέρ, γιατρός, προπονητής, οτιδήποτε. Όλος ο οργανισμός βρίσκεται σε ένα βρασμό. Βρίσκεται σε μια υπερδιέγερση.
βρίσκεται εν εγρηγόρση για το σκοπό, για το στόχο που είναι απέναντι. Σήμερα το καθήκον μας, όχι υποχρέωση, το καθήκον μας σήμερα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο Παύλος είμαι, ο Παύλος, εχθές βαφτίστηκα, θυμάστε το... Το όνομα που μου έδωσε, ναι. Παύλε, για πες, γιατί έχω κάψει φλάτσα. Βεντέτα, η Βεντέτα. Α, έλα ρε Βεντέτα, όχι ο Παύλος. Η Βεντέτα θα βγει κατευθείαν τώρα, εγώ σε έχω καταχωρήσει. Στο Β' σε έχω. Τάκ, Α, Βεντέτα. Στο Β'. Βεντέτα. Μήπω να χωριέσαι για αυτό που λες στο νου σας, να ξέρεις ότι είναι πολύ επαγγελματίας ο προπονητής που έχουμε. Από τη Δευτέρα το πρωί δουλεύει το σημερινό παιχνίδι. Μπράβο. Δεν δίνει δικαίωμα σε κανέναν παίκτη να προσπαθεί το παιχνίδι του. Και καλά κάνει. Και από αύριο θα ετοιμαστεί για το επόμενο παιχνίδι, όλα να πάνε καλά. Από σήμερα το βράδυ στις 9.30, από τις 9.30 και μετά, θα μας απασχολεί όχι καν ο αντίπαλος ο επόμενος στο κύπελο, θα μας απασχολεί η Λάρισα που έρχεται τη Δευτέρα για να κάνει ζημιά. Αγαπάει αυτό που κάνει και είναι πάρα πολύ επαγγελματίας και το βλέπουμε με τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και λέμε τα καλά λόγια τώρα. Όπως του ασκήσαμε δρυμύτατη κριτική όταν έπρεπε, θεωρώ δίκαια, όταν έκανε λάθη και όταν δεν είχε καταλάβει. Όταν έμπαινε φοβικά, έτσι λοιπόν τώρα απονέμουμε τα εύσημα εκεί το που πρέπει. Το σύνθημα κοστί τώρα, το που λέμε, ήρθανε τα πέτρινα τα χρόνια. Ναι. Με καδρόνια λέγεται τέτοια, άς δεν πειράζει. Έτσι. Και καδρόνια. Έτσι. Πρόσεξε, τι θα πω. Τάφερε τα πέτρινα τα χρόνια ο Σαβίδης. Δεν υποτιμούμε ούτε το γάβρο. Κανένα. Όχι. Μην μπούμε σε αλαζονία και σε ύφος τέτοιο. Προσέξτε καλά. Θα το λέω συνέχεια. Τελειώνω. Πρόσεξε. Και τελειώνω. Έχει ένα καταπληκτικό βιντεάκι που δείχνει στο YouTube. Έχει τις δηλώσεις του Φίλτα, του αυτού που έλεγε ότι η Εμποτία κλαίει. Α, ναι, ναι, το είδα. Και δείχνει τις τα έσχη. Πρόσεξε, εγώ χρόνια τώρα λέω για εκείνο το πέναλτι με το Θρασίβουλο, ο speaker. Λέει και είναι επιθετικό φάουλ για τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού, και ξαφνικά βλέπει ότι ο διοικητής έχει δεύτερη και δεν ξέρει τι να πει. Γελάει, κόβει τη φωνή του, δεν ξέρει τι να πει. Τι να πει, ρε φίλε. Μα άμα πει θα απολυθεί, αδερφέ. Άμα πει θα απολυθεί. Τι δεν προλάβει. Ευτυχώς, προσέξτε, να είσαι καλά. Τι γινόταν παλιά. Γινόταν ένα πέναλτι, αν το έδειχνε κιόλας στη τηλεόραση. Το βλέπαμε στα μεγάλα σπορ του Βορρά φωτογραφία. Αν κιόλας. Τώρα ευτυχώς υπάρχει ο αδιάψευστος μάρτυρας. Μπαίνετε στο YouTube και μπορείτε να δείτε τι γινόταν τόσα χρόνια. Αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Μπες και δες τι είχαν κάνει τόσα χρόνια. Έτσι, φαντάσου αυτό το πράγμα να το ζεις κάθε Κυριακή στο πετσί σου live. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα! Ναι! Τελευταίος! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Γιώργος Στοχόλμη. Έλα Γιωργάρα, έλα γόρι μου, έλα ζουμουσάκι μου, πού είσαι, καιρό έχουμε να τα πούμε στο Στοχόλμη, έλα γόρι μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε, λόγω δουλειά δεν πρόλαβα να πειράζει. Πάρω κάθε μέρα, σήμερα που ρεπάρουμε, πήραμε και τηλέφωνο Κωστή. Μπράβο, Τσικνοπέμπτη έχει εκεί ή τίποτα, κλάινε μάινε. Τσικνοπέμπτη, ό,τι κάνουμε στο σύνδεσμο, Κωστή σήμερα το απόγευμα, δεν έχουμε συζητήσει. Ωραία. Σε λίγο για καφέ με την πρόεδρο και τα βλέπουμε αυτά. Μπράβο, μπράβο. Τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου και στην Προεδρίνα. Έτσι την άξια την Αετίνα και στον Γκούλη και σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά στο εξωτερικό. Λοιπόν, με κάποιους συνδέσμους είμαστε πιο κοντά κάπως. Έχουμε γνωριστεί και προσωπικά. Έτσι. Ναι, με την νίκη σήμερα στην Παοκάρα μας. Αυτό. Πιστεύω Κουλουράκος θα σκοράρει. Αυτό. Αφιέρωσα σήμερα. Έκανα σήμερα αφιέρωμα του κάνα. Αφιέρωμα του κάνα σήμερα. Ναι. Από το πρωί σ' ακούω. Να πω. Α, κάτσε. Περίμενε να πω. Για να το βοηθήσουμε λίγο το πράγμα. Αν σήμερα δεν σκοράρει ο Ευθύμης Κουλούρης, αύριο στο πρώτο μισάωρο θα παίζω μόνο Μποφίλιου. Αν νόμιζα Θηβαίο. Και Θηβαίο! Θες να το χοντρίνουμε! Και Θηβαίο! Μποφίλιου και Θηβαίο. Αν δεν σκοράρει ο Ευθύμης Κουλούρης. Άντε για να το σπρώξουμε. Με δεδομένο λοιπόν, βέβαια θα προκριθούμε εννοείται έτσι. Λοιπόν. Γι' αυτό εννοείται Κωστή και θα ήθελα να ξέρω αυτό που είπες. Ποιος Παναθηναϊκός θα μπορέσει να μας πάρει επιθετικό από το αεροδρόμιο. Λέω ρε παιδί μου τώρα. Κάποτε αυτά, κάποτε πλέον. Και ούτε έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα τίποτα άλλο. Ξέρουμε ποιον πρόεδρο, ποιο μεγαλομέτωχο έχουμε και ξέρουμε ποιον την δύναμή μας. Δεν υποτιμούμε κανέναν απέναντι. Ελοχεύει ο κίνδυνος. Το λέω ρε παιδιά, εγώ που είμαι ο πιο ενθουσιώδης από όλους, έτσι.
Εγώ την τρέλα την κουβαλάω, φίλε, όχι μόνο στο δίωρο εδώ και εκτός. Είμαι έτσι, παιδί αυθόρμητο. Λέω όμως, τραβάω χειρόφωνο και λέω. Έχουμε γνωριστεί και εκτός. Μπράβο, μπράβο. Άρα το ξέρεις. Λέω, τραβάω χειρόφωνο και λέω. Καμία έπαρση. Καμία αλαζονία. Καμία διάθεση να υποτιμήσω. Είναι λάθος. Δεν έχω καταφέρει τίποτε ακόμα. Θέλω να τελειώσω με αυτό όλο και μετά, φίλε, να βγάλω όση χαρά έχω μέσα μου. Ναι, αλλά στη διαδρομή. Είναι και στη φιλοσοφία μας. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Μπράβο. Δεν έχουμε μάθει. Δεν ναι, έχουμε μάθει. Όχι, το δεν κοίταξε. Το... Υπάρχει κόσμος που έχει μαζέψει τόσο πολύ αδικία πραγματικά, που μπορεί να ξεφύγει σε κάποιες στιγμές. Δεν θα πρέπει να αναλώσουμε καθόλου ενέργεια σε αυτούς, σε αυτό το πράγμα. Να μην χάσουμε την προσήλωσή μας στο στόχο. Να μην χάσουμε όλη μας την άβρα τη θετική για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Γι' αυτό το λέω συνέχεια. Ιδάλλως ασχοληθούμε με αυτούς, θα κάνουμε αφιερώματα. Από τις 6 Μαΐου και μετά όσα θέλετε. Θα ασχοληθούμε μετά τις 6 ακριβώς, Μαΐου. Αυτή τη στιγμή έχουμε να ασχοληθούμε μεταξύ μας, να προσέχουμε ένα αυτό, τον άλλον. Βασικότατο. Τον κόσμο. Βασικότατο και δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τον Γαύρο μέσα εμάς. Είναι και η ΑΕΚ. Φυσικά, γι' αυτό προσοχή από όλα τα αδέρφια. Φυσικά. Και δεν είναι μόνο διαφωνώ με αυτούς που λένε τα δύο μάτσα αυτά στην έδρα μας. Όχι. Παίζω και με την Τρίπολη, παίζω και με τον Πανιόνιο, παίζω και με τη Λαμία, παίζω και με τη Λάρισα. Δεν υποτιμούμε κανέναν. Κανέναν. Γιατί θα προσπαθήσουν να μας βάλουν εμπόδια. Αν και πιστεύω ότι μέχρι το παιχνίδι και με την ΑΕΚ θα έχει ξεκαθαρίσει βαθμολογία. Μακάρι. Ο Ολυμπιακός ξέρουν που βρίσκεται, τι είναι. Η ΑΕΚ δεν έχει μπάγκο, δεν έχει ομάδα. Μακάρι. Εύχομαι. Από αυτό το Σαββατοκύριακο συμπλήν θα έχει μεγαλώσει διαφορά. Μακάρι. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα κερδίσουν και οι δύο. Έτσι. Ούτε παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ με την Τρίπολη. Θεωρώ, ότι δεν θα κερδίσει κανείς. Α, μακάρι. Ακόμα καλύτερα. Απλά πιστεύω ότι δεν θα κερδίσουν και οι δύο. Μακάρι λοιπόν, να μην κερδίσει κανείς από τους δύο. Φιλιά! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, να σε καλά. Μαριλής μου, φέρε μέσα σε παρακαλώ τη λίστα, κορίτσι μου. Να δώσουμε τα δύο τραπέζια. Με ρέγουλα σήμερα τα κοψίδια. Και τις άλλες μέρες μπορούμε να φάμε κρέας. Λέω ρε παιδί μου, επειδή μας πιάνει αυτό το αμάν, γεντέχει καλά και τα λοιπά. Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ώρα τι γίνεται. Κάτσε, λοιπόν. Άνοιξε να βάλω νούμερα. Λοιπόν. Θέλω από το 1 μέχρι το 51 να μου δώσεις δύο νούμερα, γιγαντάκο. Το 27 και το 39. Βάλε τα ντρες για το μάτι, ας είναι μια μου αγάπη. Ξαναλέω στο φίλο τον, πώς τον είπαμε. Γαρδάνης Πασχάλης. Φίλε Πασχάλη Γαρδάνη, πάρε τηλέφωνο έξω στη γραμματεία γιατί πρέπει να αφήσεις το άμκα σου, τον αριθμό ταυτότητας, να τα στείλουμε στην ΠΑΕΠΑΟΚ γιατί τα εισιτήρια έρχονται πλέον ονομαστικά. Έχεις περιθώριο ένα τεταρτάκι ακόμα. Κρίμα να χάσεις το εισιτήριό σου που έστειλες εχθές για να κληρωθείς. Λοιπόν, γιγαντιέ, να δώσουμε τα δύο τραπέζια στη Λαδόκολα. Ο Σωτήρης Καρακόλης σε 050 είναι ο ένας από τους δύο τυχερούς. Σωτήρη μου, σου εύχομαι να πας και να γουστάρεις. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις το χαρτάκι. Σωτήρης Καρακόλης σε 050. Και ο Βασιλούδης Χρήστος σε 344. Βασιλούδης Χρήστος σε 344 κερδίζει το δεύτερο τραπέζι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Το νου σας το βράδυ. Το νου σας, το νου σας, το νου σας, το νου σας. Φιλιά, γεια σου Τινάκη Δημητριάδου, γεια σου Μότο Μουδανιά, γεια σου Χρήστο Κολοβέ, τα παιδιά στο διαδίκτυο, σε Ελλάδα και εξωτερικό, γεια σου Χριστάρα στο Ανόβερο, γεια σου Μάρια Dynamic, Dynamics Man. Πάμε για διπλό σήμερα, ζούμου σου λέει. Τι ωραία πράγματα. Γεια σου Θοδωρή Ανδρούτσε με τις μηνυματάρες σου. Γεια σου Τσόφα! Το ζουμουσού είναι τρόπος ζωής και όχι τρία απλά γράμματα. Αν δεν το ζήσεις δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Γεια σου Κολώνα! Γεια σου Τσόφα μου! Γεια σου Λάρη Καραχίτσο! Γεια σου Γιάννη Κανάρη! Εδώ είμαστε όλοι! Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη! Μην ξεχνάτε! Έρχεται το τρίο, έρχεται η τρόικα
Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή χορηγός δεύτερης ώρας 705-750 τη Λιβεριά. Καλόε! Αλόι με μύρτιλο, νούμερο 1 εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την Αλόι. Μπείτε και στο καλόε.gr. Και βέβαια Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος, νούμερο 1 στο είδος του. Πολλές γενιές γνώστης απόλυτος του Χαλβά, Χαλβάς Λουκάς, η αυθεντική συνταγή από την Κωνσταντινούπολη πολίτικη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Bye bye!